Αποκλειστικά στην εκπομπή και τη Ρούλα Κουσκουρή, η πρεσβυτέρα που στέκεται στο πλευρό του συζύγου της και πατέρα τριών παιδιών τους και δίνει τη δική της εκδοχή για τα αίτια της καταγγελίας από τη μαθήτρια. Αποκάλυψη της εκπομπής. Νέα καταγγελία εις βάρος του 37χρονου ιερέα. Μητέρα 17χρονης κατήγγειλε χθες στην ασφάλεια πως και η ανήλικη κόρη της φέρεται να έπεσε θύμα βιασμού από τον καταγγελόμενο κληρικό. Τι είπε στην Εύη Γιαρκιά. Τι λέει η γυναίκα που βρέθηκε στο εξομολογητήριο του 37χρονου ιερέα και ήρθε αντιμέτωπη με πρωτοφανείς ερωτήσεις. Πώς περιγράφει 17χρονη τον εφιάλτη που καταγγέλει πως βίωνε επί έναν χρόνο στα χέρια του πνευματικού και εξομολογητή της ιερέα. Όλο το ρεπορτάζ και αποκαλυπτικές μαρτυρίες από πιστούς, συνεργάτες αλλά και ανθρώπους που γνώριζαν πολλά. Μόνο στην εκπομπή, μια συγκλονιστική μαρτυρία που θα ταράξει τα νερά. 30χρονη περιγράφει στην κάμερα της εκπομπής και το στρατή Λιμνιό πώς έζησε καρέ-καρέ μια εμπειρία καρμπών με εκείνη της Γεωργίας. Η προσέγγιση του διοργανωτή των πάρτι, οι ασφυκτικές πιέσεις, το ποτό που την έκανε να χάσει τις αισθήσεις της και να ξυπνήσει σε ένα σπίτι που δεν γνώριζε. Σε απευθεία σύνδεση ο δικηγόρος της καταγγέλουσας, Όθωνας Παπαδόπουλος. Ποιοι καταθέτουν σήμερα στον ανακριτή για την υπόθεση του βιασμού που κατήγγειλε η Γεωργία. Τα πρώτα αποτελέσματα από την ανάλυση του γενετικού. Ποιος κατέθεσε μήνυση εναντίον του εργοδότη της Γεωργίας. Μεσημέρι και καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Είμαστε και εδώ και σήμερα και εδώ και σήμερα και ζωντανά. Αύριο δεν ξέρουμε. Αλλά είναι θαύμα το ότι είμαστε εδώ σήμερα, είναι θαύμα. Γιατί εμείς είμαστε μακριά, ο καθένας έρχεται από διαφορετικά, από μακρισμένα σημεία, αλλά έχουμε καταφέρει και είμαστε παρόντες και παρούσες. Εγώ σου γράψα το πρωί καλό ταξίδι, γιατί σε έβλεπα εκεί πέρα στην Εθνική που χαροπάλευες. Χαροπάλευα με τον Πύρο εδώ από την παραγωγή που ήρθε να με πάρει και να φτάσουμε εδώ. Λοιπόν, σήμερα η εκπομπή έχει αποκαλύψεις πολύ σημαντικές. Είδατε που σας είπα από την Παρασκευή και μου στέλνατε μηνύματα και μου λέγατε «Πρεζίνα, τι είναι αυτό που θα αποκαλύψει τη Δευτέρα». Λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο έχω δεχθεί καταρχήν πολλά μηνύματα, πολλά όμως από ανθρώπους που έχουν βιώσει σαν τον παράλληλο βίο της Γεωργίας. Δημήτρη, έρχομαι σε σένα. Ναι. Γιατί σου έδωσα το τηλέφωνο μιας μανούλας τη συνομιλία όπου περιγράφει ακριβώς το Γολγοθά της από τα 16 η κόρη της ως τα 19 Πέτρο που παλεύει να τη βγάλει από αυτά τα κυκλώματα. Έχει κρατήσει αυτή η γυναίκα όλες τις συνομιλίες που έχει μιλήσει με τους ανθρώπους που καταστρέφουν την κόρη της και συνεχώς προσπαθεί να κρατηθεί ζωντανή για να γλιτώσει την κόρη της. Είναι σοβαρό αυτό, της έχω πει αν θα ήθελε να μιλήσει και τα λοιπά. Δεν είναι έτοιμη ακόμη να μιλήσει, αλλά προσπαθεί να σώσει την κόρη της. Τώρα, αυτό όμως που έχουμε σήμερα και που αποκαλύπτουμε είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν ο στρατής είναι έτοιμος να μας προαναγγείλει ουσιαστικά αυτό που ήρθε ως κλήση σε μένα για ένα κορίτσι που αναφέρεται σε συγκεκριμένο άνδρα διοργανωτή πάρτι. Είναι κρυμμένη με την κουκούλα, σε λίγο θα έχουμε τον δικηγόρο της εδώ για να μας πει τα πάντα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Προσέξτε με, και εγώ όταν λέω κάτι, δεν το περνάω για να το πω αύριο. Σήμερα θα ακούσουμε αυτή την καταγγελία. Στρατή μου, επειδή είσαι ζωντανά από τα δικαστήρια, θέλω σε αυτό το σημείο μόνο να μας πεις το Γολγοθά αυτής της κοπέλας. Πώς τον περιγράφει, δεν θα το δούμε τώρα.
σε λίγο που θα είναι εδώ και ο κύριος Φακιανάκης και ο δικηγόρος της. Αλλά πες μας, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να σας πω πρώτα απ' όλα καλή εβδομάδα στη χιονισμένη Ελλάδα και στην ακόμη πιο χιονισμένη Αθήνα. Αλλά αυτό το οποίο θα ακούσετε στη διάρκεια της εκπομπής αυτήν, τη συγκλονιστική κατάθεση ψυχής της κοπέλας αυτής, η οποία λυγίζει μπροστά στην κάμερα της εκπομπής, καθώς περιγράφει τις εφιαλτικές ώρες τις οποίες βίωσε κατά την γνωριμία της αυτή με τον περιβόητο, τον προσδιορισμένο ως διοργανωτή των πάρτι. Είναι μια καταγγελία. Ένα-ένα. Εμένα με σόκαρε. Αναφέρεται στο ίδιο πρόσωπο. Τον άνθρωπο ο οποίος εμπλέκεται. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό και υπάρχουν πολλά κοινά σημεία για το περιβάλλον. Στρατεί ένα-ένα για να καταλάβει ο κόσμος ότι η σημερινή καταγγελία είναι σοβαρότατη και βγαίνει και ο δικηγόρος της. Είναι μια κοπέλα που έχει ταλαιπωρηθεί κατά τον ίδιο τρόπο. Πώς ξύπνησε, πού ξύπνησε και κάτω από ποιες συνθήκες. Περιγράφει καρέ-καρέ σε σένα τα πάντα. Είναι η κοπέλα με την κουκούλα που βλέπετε τώρα, εδώ. Εγώ τη ζήτησα να κουκουλωθεί γιατί ήθελε να αλλοιώσουμε και τη φωνή της. Και είναι πολύ δύσκολο να κρύψει έναν άνθρωπο αν τα μαλλιά του, δηλαδή είναι χαρακτηριστικά τα μαλλιά τα δικά μου για κάποιον από τον κύκλο που με γνωρίζει. Να κουκουλωθεί καλά για να αποκαλύψει τα πάντα. Ο δικηγόρος της θα είναι σε πολύ λίγο εδώ μαζί μας, ο κύριος Όθωνας Παπαδόπουλος, και θα ξεδιπλώσουμε την αλήθεια. Γιατί εδώ ο κύριος Παπαδόπουλος θα κάνει αποκαλύψεις πώς μπαίνανε και στο προφίλ και το τελευταίο διάστημα έχουν σβήσει συνομιλίες. Έτσι, στρατή μου. Ακριβώς. Και βεβαίως αξίζει τον κόπο να ακούσουμε την στιγμή που η κοπέλα αυτή φτάνει μία ώρα πριν, δεν θέλω να τα αποκαλύψω όλα γιατί τα λέει με έναν τόσο αναλυτικό τρόπο. Είναι η στιγμή λοιπόν που η κοπέλα αυτή βρίσκεται στο αυτοκίνητο με τον περιού ο λόγος, προσδιορισμένος διοργανωτή των πάρτι, και η στιγμή εκείνη που χάνονται όλα, σκοτάδι ακολουθεί και ξυπνάει ξαφνικά σε ένα δωμάτιο με ξεκουμπωμένο πουκάμισο. Και τα υπόλοιπα, όλα όσα περιγράφει. Τα περιγράφει εκείνη της. Και ποια είναι προετοιμασμένη και με δικηγόρο. Από μας ξεκινά αυτό. Αυτό είναι όμως πολύ μεγάλη σημασία και πολύ μεγάλη επιτυχία της εκπομπής. Γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αναφέρεται στον ίδιο άνθρωπο, ο οποίος εμπλέκεται και στην περίπτωση της Γεωργίας. Πρόκειται για το πρόσωπο το οποίο την Παρασκευή κλήθηκε να καταθέσει συγκεκριμένα πράγματα. Καθώς το έχουμε πει από την εκπομπή από την προηγούμενη εβδομάδα, οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο να υπάρχει ένα συγκεκριμένο οργανωμένο κύκλωμα το οποίο να οθεί τις κοπέλες στη μαστροπία. Πάντως, οπότε είναι διπλά σημαντική η αποκάλυψη εκπομπής. Αυτό που η εκπομπή θα αποκαλύψει σιγά σιγά και το επόμενο διάστημα. Δέχομαι καταιγιστικά μηνύματα στο δικό μου Facebook, Twitter κτλ. Όπου ουρία κάποιο από αυτά τα διαχειρίστηκες την Παρασκευή και εκεί έπεσε σε αποκαλύψεις άλλων κυκλωμάτων. Μη αναφερόμενα στο συγκεκριμένο, αλλά σε αυτά που λέμε εμείς. Ακριβώς, που αναλύουμε αυτό το διάστημα. Πρόκειται για κυκλώματα που φέρεται να δρουν μέσω Facebook, να προσεγγίζουν νεαρές κοπέλες με ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε πάνω σε αυτό. Πολλές συνομιλίες. Που μετά ο κανονικός χρήστης γίνεται χρήστης του Facebook, που σημαίνει ότι αφού ψαρεύει το κλείνει το προφίλ για να χάνονται τα στοιχεία. Χάνονται αυτά τα ίχνη. Θα μας τα πει ο κύριος Φακιανάκης σε πολύ λίγο. Αποκαλύψεις λοιπόν. Και σήμερα έχουμε τα πάντα γύρω από το θέμα με τον ιερέα. Είναι πολύ σημαντικό για μας ως εκπομπή που μας εμπιστεύεται για πρώτη φορά ο πατέρας του ιερέα εδώ στο πλατό. Εγώ μίλησα μαζί του το Σαββατοκύριακο. Μου είπε ότι θα είναι εδώ και είναι εδώ, γιατί ο ιερέας, ο συγκεκριμένος, ο πατέρας του ανθρώπου που βλέπετε ότι κατηγορείται, μεγάλωσε 5 παιδιά μόνος του, τα 2 ιερείς και εκείνος ιερέας. Εδώ τον περιμένουμε λοιπόν να μας κάνει αποκαλύψεις, μας μιλάει και η πρεσβυτέρα, αλλά και νέες καταγγελίες. Δεν ξέρω αν έχουμε την Εύη Γιαρκιά ή πριν να έχουμε την Εύη Γιαρκιά, θέλω σε αυτό το σημείο, Στέργιο, επειδή χρωστάμε από την Παρασκευή την κλήρωση για τα ημερολόγια τα 5, θέλω πολύ γρήγορα να κάνουμε τις κληρώσεις. Το stop το πρώτο το λέω εγώ. Είμαστε έτοιμοι, Στέργιο? Βεβαίως. Να βλέπω και την εικόνα, παρακαλώ.
Ξεκίνησε το Στέργιο Λάλατο. Ξεκινάω. Stop. Το πρώτο από το Facebook είναι ο Στράτος Βασιλέλης. Συνεχίζουμε. Πάμε, Ρία. Stop. Η Γιώτα Παπαδοπούλου. Πάμε, Δημητρή. Stop. Το τρίτο από το Facebook, Χέλενα Καλαθάς. Και τα άλλα δύο από το Instagram. Ξεκινάμε. Έλα, Πέτρο. Stop. Γιώτα Μουρτζ. Μουρτζιάπη. Ωραία. Και συνεχίζουμε. Stop. Αγγελική Σακιώτη. Τέλεια. Τα δώσαμε λοιπόν, είναι τα συλλεκτικά. Ίσως κάποια στιγμή το Φλεβάρι δώσουμε και άλλα πέντε. Αλλά πραγματικά τα δίνουμε εδώ στους καλεσμένους και χαίρονται πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι έτοιμο το πρώτο βίντεο. Το λέω αυτό γιατί μέσα στο πρώτο βίντεο έχουμε διάφορες απόψεις, έχουμε πολλά ωραία. Επειδή περιμένουμε και τον πατέρα του ιερέα και τον περιμένουμε εδώ, να δώσω τώρα διαφημίσεις, να μην διακόψω καθόλου μετά και να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Και προσπαθούμε να φτάσουμε και στο σημείο όπου εκεί έχασε τη ζωή του ένα τετράχρονο αγοράκι. Έχω συγκλονιστεί με αυτή την αλήθεια ζωής. Ο Γιώργος Όμπολος, προσπαθούμε να φτάσουμε. Είναι πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, πραγματικά. Από τις 10 και μετά δυσκόλεψαν τα πάντα. Τώρα φτάνουν σιγά σιγά οι κάμερες. Ευτυχώς αυτό το Σαββατοκύριακο φροντίσαμε και έχουμε όλες τις αποκαλύψεις σε βίντεο και τα έχουμε εδώ κοντά μας. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις, να μην υπάρξει καμία διακοπή μετά. Και μην ξεχνάτε, εδώ. Οι αποκαλύψεις είναι εδώ και είναι με μαρτυρίες συγκεκριμένες. Αποκάλυψη της εκπομπής. Νέα καταγγελία εις βάρος του 37χρονου ιερέα. Μητέρα 17χρονης κατήγγειλε χθες στην ασφάλεια πως και η ανήλικη κόρη της φέρεται να έπεσε θύμα βιασμού από τον καταγγελόμενο κληρικό. Τι είπε στην Εύη Γιαρκιά. Αποκλειστικά στην εκπομπή και τη Ρούλα Κουσκουρή, η πρεσβυτέρα που στέκεται στο πλευρό του συζύγου της και πατέρα τριών παιδιών τους και δίνει τη δική της εκδοχή για τα αίτια της καταγγελίας από τη μαθήτρια. Εδώ είμαστε λοιπόν μετά τις διαφημίσεις, 212-212-73-50-51. Ο πατέρας Ηρακλής είναι στην παρέα μας, είναι ο πατέρας του καταγγελόμενου. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Ξέρετε κάτι, θα ήθελα να συναντηθούμε κάτω από άλλες συνθήκες. Μιλούσαμε και αυτό το Σαββατοκύριακο. Είστε εδώ για να στηρίξετε το παιδί σας, όπως κάνατε τόσα χρόνια και με τα άλλα σας παιδιά. Θα τα πούμε όλα αυτά. Θα σας δώσω την ευκαιρία να ξεδιπλώσετε τη δική σας αλήθεια. Γιατί ξέρετε ότι στη ζωή μπαίνει κάποιες φορές ο πειρασμός και αλλάζει τις ζωές όλων μας και εκεί πρέπει να σηκωθούμε και να βοηθήσουμε τον άνθρωπό μας. Είναι πολύ εύκολο κάποιος που είναι πατέρας να φύγει από κοντά από το παιδί του, αλλά αυτό που θα ήθελε ο Θεός θα είναι να είναι τότε πιο κοντά στο παιδί του. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Είναι πολλά που θα τα πούμε και θα τα ξεδιπλώσουμε και ο Πέτρος και ο Δημήτρης και η Ρία θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε όλες τις αλήθειες και ο δικηγόρος του ιερέα θα είναι στην παρέα μας, αλλά με ενημερώνουν ότι ο στρατής Λιμνιός έχει μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής και έχει κοντά του τον κύριο Διαλυνά. Στρατή, έρχομαι σε εσάς να μην σας καθυστερήσω. Βεβαίως, εδώ στο δικαστικό μέγαρο ο κύριος Νίκος Διαλυνάς, ο οποίος έχει πάρει επόμου δύναμο, κυρίες και κύριοι, το θέμα αυτό. Έχουμε μία εξέλιξη πάρα πολύ σημαντική, κύριε Διαλυνά, ο λόγος εσάς. Πριν από 10 λεπτά κατέθεσα στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εθετών Θεσσαλονίκης την καταγγελία όπως αυτή μου εστάλει μέσω email. Μία καταγγελία η οποία είχε διάφορα στάδια και διήρκησε περίπου 10 μέρες και η οποία ολοκληρώθηκε όταν ο πληροφοριοδότης απέκτησε εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου, βλέποντας ότι εγώ βγαίνω μπροστά και μιλάω. Δεν τα λέω αυτά θεωρητικά, αλλά παρέδωσα όλες τις συνομιλίες που είχαμε μέσω email και προκύπτει και από αυτά που μου λέει ότι τώρα, κύριε Διαλυνά, σας εμπιστεύομαι. Αλλά πρέπει μετά από αυτό να εμπιστευτούμε και το κράτος για το αν θα ενεργήσει με βάση αυτά που σας λέω και σας γράφω ή όχι. Εάν το κράτος δεν ενεργήσει,
τότε η καταγγελία μου αυτή θα υποστηριχθεί από μένα. Αν όμως ενεργήσει, υπάρχουν άλλες πολλές, πάρα πολλές γυναίκες, οι οποίες θα σας κατακτήσουν με περαιτέρω πληροφορίες. Σήμερα ο κύριος Όθωνας Παπαδόπουλος είναι ο δικηγόρος της καταγγέλου σας που θα βγει σε εμάς σε λίγο και στο στρατή υπάρχει αποκαλυπτική μαρτυρία όπου αυτή η κοπέλα μιλά για τον συγκεκριμένο διοργανωτή, φερόμενο διοργανωτή που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα και έχει πέσει και εκείνη θύμα του συγκεκριμένου. Οπότε έχει πολύ μέλλον αυτή η υπόθεση, συν τα μηνύματα που έχω δεχτεί εγώ σε όλα τα social media τα δικά μου και από μια μητέρα που 3 χρόνια παλεύει να βγάλει το κορίτσι της από αυτά τα κυκλώματα. Καταγγελία του κυρίου Διαλυνά αναφέρεται στο ίδιο πρόσωπο, στον καταγγελόμενο. Όχι. Και μια βόμβα αποκάλυψε ο κύριος Διαλυνά, Δίνα μου. Αυτό είναι νομίζω το κορυφαίο θέμα στην ειδησιογραφία σήμερα όσον αφορά το πεδίο αυτό. Ναι, κύριε Διαλυνά. Δίνα, επειδή δεν ξέρω αν με ακούτε, γιατί εδώ είμαστε λίγο δύσκολα σας τώρα. Σας ακούμε, κύριε Διαλυνά. Λοιπόν, το μόνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι σύμφωνα με την καταγγελία είναι 3 οι ομάδες, αρχηγός της μίας ομάδος είναι σύμφωνα με την καταγγελία συνιδιοκτήτης πρακτορείου ταξιδίων το οποίο διοργάνουν σχολικές εκδρομές και μέσω των σχολικών εκδρομών γινόταν και αλληλεία κοριτσιών. Ανήλικες μαθήτριες δηλαδή, αυτό εννοείται. Δεν σας ακούω. Ανήλικες μαθήτριες. Τρίτης λυκείου. Οριακά ανήλικες. Ναι, αυτό καταγγέλει η πληροφοριοδότηση. Και γιατί μιλάτε αυτή, για τρία γκρουπ. Γιατί μου λέει ότι είναι, μου καταγγέλει ότι είναι 3 οι ομάδες, μου αναφέρει ποιοι είναι οι αρχηγοί των ομάδων, ποια είναι τα στελέχη, μου δίνει όλα τα στοιχεία τα οποία παρέδωσα. Και αυτά τα παιδιά που κατέληγαν, τα ανήλικα. Δεν μπορώ, άλλες λεπτομέρειες δεν έχω, αλλά εγώ σοκαρίστηκα με τον τρόπο που αλίας, διότι όλοι είχαμε την εντύπωση ότι αυτό γίνεται μόνο σε καφετερίες, σε μπαρ και τα λοιπά. Τώρα αποδεικνύεται και άλλη μία πτυχή. Μάλιστα. Κύριε Διαλυνά, έπεται γιατί συνέχεια. Χαμογελώ γιατί είναι η καταγγελία αυτή που έλεγες να σας πριν πω κάτι. Έχω εγώ συγκεκριμένη καταγγελία, αλλά δεν σκοπεύω να την δώσω μόνο όταν η μητέρα το αποφασίσει. Πραγματικά, 3 χρόνια παλεύει να βγάλει την κόρη της από το συγκεκριμένο κύκλωμα και ευτυχώς για την ίδια έχει κρατήσει και συνομιλίες και τα λοιπά στη Θεσσαλονίκη. Μου έχει δώσει συγκεκριμένα στοιχεία που γνωρίζει εκείνη. Εκείνη τα γνωρίζει. Εγώ δεν ήθελα να τα έχω στα χέρια μου. Πού δρούν, πού είναι το συγκεκριμένο σπίτι, σε ποια ξενοδοχεία πηγαίνουν κτλ. Λοιπόν, κύριε Διαλυνά, νομίζω ότι άνοιξε ο ασκός του αιώλου μέσα από τη Γεωργία και έπεται μεγάλη συνέχεια σε αυτό. Σας ευχαριστώ προς το παρόν και εμείς να είστε σίγουρος ότι θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Διαλυνά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι νομίζω να δούμε και τον κύριο Θεοδωρόπουλο, να του πω ένα καλό μεσημέρι. Κύριε Θεοδωρόπουλε, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να είστε καλά επίσης και στον πατέρα του Ιερέ. Είναι εδώ ο πατέρας Ηρακλής, όπου θα ξεδιπλώσουμε. Εσείς παραμένετε εκεί, να ξεδιπλώσουμε λίγο τη ζωή εδώ και θα επανέλθουμε. Σας αφήνουμε προς το παρόν. Πατέρα Ηρακλή, έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο όπου υπάρχουν και πιστοί υπέρ του γιού σας και άλλοι που δηλώνουν το αντίθετο. Σας έχουμε ενημερώσει για τα πάντα. Θέλετε να ακούσετε τα πάντα. Δεν έχετε καμία αντίρρηση και γι' αυτό και το λέω στους τηλεθεατές. Τώρα, πάμε να δούμε το πρώτο βίντεο. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση βιασμού μιας ανήλικης κοπέλας που, όπως δηλώνει, έπεσε θύμα του ιερέα στο κατηχητικό που πήγαινε. Ο ιερέας και πατέρας 3 παιδιών, όπως προκύπτει από την καταγγελία της ανήλικης, ξεκίνησε να τη βιάζει από το τέλος του 2019 μέχρι και τους πρώτους μήνες του 2020 και μάλιστα ακόμα και μέσα στην εκκλησία μετά την εξομολόγηση. Η κοπέλα φέρεται πως αποφάσισε να αποκαλύψει τη δράση του ιερέα με αφορμή μια δημοφιλή σειρά που παρακολουθούσε σε συγκεκριμένη πλατφόρμα. Ο πατέρας Αγαθάγγελος, εφημέριος του Ναού, όπου λειτουργεί ο εν λόγω ιερέας, μίλησε στην εκπομπή μας και την Εύη Γιαρκιά. Εμείς το μόνο που μάθαμε και η πρώτη ένδειξη που είδαμε ήταν από εσάς, από τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Δεν μας έχει δώσει ποτέ ένα τέτοιο δικαίωμα εμάς, τουλάχιστον στο Ναό.
στο ναό τυχαίνει και εγώ να έρθω αρκετές φορές και αργά το βράδυ και γιατί μπορεί να έχει χτυπήσει ο συναγερμός. Σοκαρισμένοι και οι κάτοικοι της περιοχής και πιστοί που πήγαιναν συχνά στην εκκλησία. Εσείς πηγαίνατε στην εκκλησία? Πάντοτε. Ήταν άψογος Κύριος. Ναι. Για μένα έπεσε θύμα. Έπεσε από τα σύννεφα. Είναι ωραία πράγματα αυτά. Είχε έρκει στο σπίτι μου. Δεν το περίμενε κανείς, δεν το περίμενε. Αλλά είναι λεπτά θέματα αυτά, μάτια μου, είναι λεπτά. Τον είχα δει το συγκεκριμένο άνθρωπο να βγαίνει από το γραφείο του με ένα μικρό κοριτσάκι. 11.30 ώρα το βράδυ. Χρήστο μου, εσύ είσαι ποδοσφαιριστής στην ομάδα που έχει ιδρύσει ο ιερέας εδώ στα Πατήσια, σωστά? Σωστά. Συμμετείχε πολύ ενεργά, όχι απλά ενεργά. Και μας βοηθούσε και να μας συμβουλεύει. Και ό,τι χρειαζόμασταν να είναι κοντά μας, συγκλονισμένοι είμαστε, γιατί το ξέραμε και προσωπικά. Δεν πήγαινε ποτέ το μυαλό μου ότι θα έκανε κάτι τέτοιο. Αν είχα παιδί, δεν ξέρω πώς θα είχα τη δράση. Κρίμα, όχι να φοβηθούμε, απλώς λυπάμαι για το ναό. Για το ναό λυπάμαι. Λυπάμαι για το ναό. Τον Άγιο Νεκτάριο τα ίδια δεν του είχαν κάνει? Τον ίδιο Γολγοθά δεν είχε τραβήξει ο Άγιος Νεκτάριος? Αφήστε λοιπόν να βγει η δικαιοσύνη. Να τα βρει και μετά πέστε τα. Αλλά εμείς ξέρουμε εκ των προτέρων ότι είναι όλα συκοφαντήρια. Άρα... Μία από τις κατηχήτριες του ναού μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή μας και την Εύη Γιαρκιά. Είστε μία από τις κατηχήτριες της ενορίας. Είμαι ταραγμένη, μπορώ να πω, από χθες που τα έχω μάθει όλα αυτά. Μπορώ να σας πω ότι τουλάχιστον για φέτος που ξεκινήσανε τα κατηχητικά από το Σεπτέμβριο, ο ιερέας δεν έκανε μάθημα κατηχητικό σε κάποια παιδάκια. Κάνανε κάποιοι άλλοι άνθρωποι που μπορώ να σας εγγυηθώ για όλους αυτούς. Δεν θέλω να στιγματιστεί το κατηχητικό αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε δώσει την ψυχή μας εμείς σαν άνθρωποι εκεί μέσα. Υπάρχουν και άλλες καταγγελίες. Θεωρείτε ότι θα δούμε και άλλες καταγγελίες? Μακάρι να βγω ψεύτρα, αλλά θα δουν πολλά τα ματάκια μας. Μπορεί να μην ήταν ένα παιδάκι την ίδια ώρα, ταυτόχρονα να ήταν και δεύτερο. Τι να σας πω τώρα και εσάς. Όσο για τον πάτερ, τέλος πάντων, σας μιλάω ειλικρινά, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάρα πολύ ευγενικός με όλους εμάς, το κατηχητικό, με τους δασκάλους. Έχετε ακούσει, χωρίς να υιοθετούμε τίποτα από αυτά, ότι συνέβαιναν όργια? Θέλετε να το πείτε έτσι, ας το πούμε έτσι. Άνθρωποι που υπήρξαν πολύ κοντά στον ιερέα μιλώντας στην εκπομπή μας και τη Ρούλα Κουσκουρή δεν μπορούν να πιστέψουν την είδηση. Εγώ θεωρώ ότι είναι όλα ψέματα, γιατί έχουμε πάει σπίτι του, έχουμε στενές σχετικά επαφές με την οικογένειά του. Είναι πιθανό να θέλουν να πάρουν κάποια χρήματα, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο από τον παππούλη. Επίσης είναι γεγονός ότι ο ιερέας, σαν άντρας, είναι ωραίος άντρας. Έτσι. Εγώ δεν αποκλείω το γεγονός να ήταν μια κοπέλα η οποία να τον ήθελε, ας πούμε. Γνωρίζω την οικογένεια. Είδα ότι είναι ένας άνθρωπος σεβαστικός. Είδα ότι είναι ένας άνθρωπος πράος. Είδα ότι είναι ένας άνθρωπος καλός. Είναι ένας πάτερ κοντά στην ηλικία μου και κοντά στην ηλικία των παιδιών που συναναστρέφεται. Mm. Όταν ένα παιδί το ακουμπάς έστω και στο πόδι του, ένα παιδί σε αυτή την αυτό ηλικία μπορεί να το παρεξηγήσει. Προστάτευε τα κορίτσια. Σοκαρισμένος και ο Μητροπολίτης Δωδώνης, κύριος Χρυσόστομος, ο οποίος πριν από αρκετά χρόνια είχε χειροτονήσει τον συγκεκριμένο ιερέα. Ποιος κάνει τέτοια πράγματα, είτε παπάς είναι, ο παπάς πρέπει να πάει ανάποδα και να του βάλουν φωτιά από κάτω. Είναι αδιανόητο σε ένα παιδί, οποιοδήποτε, πολύ δε περισσότερος παπάς. Καταδικάζω κάθε ενέργεια τέτοια που αφορά μικρά παιδιά. Είναι καταδικαστές γενικώς, και από το Θεό και από τους ανθρώπους. Πατέρα Ηρακλή, ακούσατε όλα, ακούσατε και θετικά και αρνητικά, όπως ακριβώς είναι αυτή τη στιγμή στην ενορία. Η Εύη Γιαρκιά βρίσκεται στο σημείο να μας δώσει λίγο το κλίμα, γιατί τόσο η Ρούλα Κουσκουρή όσο και η Εύη Γιαρκιά αυτό το Σαββατοκύριακο έτρεξαν αυτό το ρεπορτάζ. Εύη, δώσ' μας τα πρώτα στοιχεία και μετά εδώ ο πατέρας Ηρακλής να μας δώσει έτσι τις δικές του αλήθειες ζωής. Ένα καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε έξω από τον Ιερό Ναό που ιερουργούσε ο ιερέας. Όλο το Σαββατοκύριακο εγώ εδώ με τον οικονολήπτη, τον Γιάννη τον Ποδόγυρο, μιλήσαμε με ανθρώπους, χτυπήσαμε πόρτες, μιλήσαμε με πιστούς. Ο κόσμος εδώ είναι διχασμένος. Κάποιοι έχουν φρίξει, κάποιοι αδυνατούν να πιστέψουν ότι ο ιερέας έχει προβεί, φέρεται ότι έχει προβεί σε τέτοιες πράξεις. Κάποιοι άλλοι όμως, όπως ακούσατε και στο ρεπορτάζ, στο βίντεο, τον υποστηρίζουν και λένε ότι πρόκειται για σκευωρία. Να πω ότι εμείς προχωρήσαμε το ρεπορτάζ ένα βήμα παραπάνω, Ζήνα, και έχουμε αποκλειστικά στην εκπομπή μας δεύτερη καταγγελία μιας κοπέλας που σήμερα είναι ενήλικη. Φέρεται όμως ότι ο ιερέας, όταν ήταν μικρή, για 2 ή 3 χρόνια, ασελγούσε σε βάρος της. Μιλήσαμε με τη μητέρα. Η μητέρα χθες βρέθηκε στη Γαδά. Τα κατήγγειλε όλα αυτά. Δεν θέλησε, ενώ την έχουμε ηχογραφήσει, να ακουστεί η φωνή της.
και έχουμε το υλικό σε κάρτα. Άρα, Ζήνα, οι καταγγελίες είναι δύο. Και έχεις και μια άλλη κυρία που κατά τη διάρκεια της εξομολόγησης τη ζητούσε κάτι συγκεκριμένο. Θα τα πούμε σε λίγο. Ναι. Θα τα πούμε σε λίγο. Θέλω να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά με τον πατέρα Ηρακλή να μας μιλήσει έτσι για το γιο. Θα ξεκινήσω από εσάς να μου πείτε τις δικές σας αλήθειες. Κυρία Ζήνα, μου ευχαριστώ πάρα πολύ και τα αρχή που με φωνάξετε εδώ για να μπορέσω να ξεδιπλώσω τον δικό μου Γολγοθά πρώτης. Χειροτονήθηκα το 1985. Εσείς. Εγώ ναι. Που ο γιος μου Στέφανος ήταν 63 ημερών. Στα πρώτα μου 3 χρόνια ιεροσύνης στο Θιβόνι και Λεβαδίας και νυν αρχιεπίσκοπο σήμερα κύριο Ιερώνυμο, το Μακαριότατο, στα 3 μου χρόνια ιεροσύνη μου συνέβη κάτι περίεργο και εμένα, όπως αυτά που βλέπουμε καθημερινά στην τηλεόραση. Με εγκατέλειψε η πρεσβυτέρα μου, μακαριστή σήμερα βέβαια, λόγω τρίτου προσώπου που επισύνευσε σχέσεις. Ανθρώπινο μεν, πικρό δε. Φεύγοντας η πρεσβυτέρα, έμεινα 5 παιδιά ηλικίας 12 ο μαΐρητρος, 11 ο δεύτερος, ο άλλος ιερέας που είναι εδώ και αυτός και υπηρετεί στην Ιερά, στην Αγία Παρασκευή Νέας Πεντέλης. Ο τρίτος μου γιος Δημήτρης, λαϊκός, κατοικεί στην Άρτα. Η κόρη μου Μαρία που είναι παντρεμένη στον Πύργο, με 3 παιδιά και εκείνη. Και ο Στέφανός μου, 3,5 χρόνων. Ξημέρωσα μέρες ολόκληρες στα χέρια μου, ειδικότερα με τον Στέφανο, θέλω τη μαμά μου. Θυμάμαι τον έβγαζα έξω στον μπαλκόνι, κρατώντας τα χέρια μέχρι αργά τη νύχτα. Και του έλεγα, βλέπεις αγόρι μου τα φώτα που έρχονται απέναντι. Ήμουν σε περιοχή που έβλεπα προς την Αράχοβα και τον Περνασό. Το βλέπεις το αυτοκίνητο που περνάει. Έρχεται η μαμά με ταξί, όπου να είναι έρχεται. Μέχρι να τον κοιμήσω στην αγκαλιά μου. Τον κοίμιζα. Πέρασαν μέρες, πέρασαν ώρες. Με κάλεσε ο σεβασμιότητας τότε, είναι ο αρχιεπίσκοπος μου, λέει, πατέρα Ηρακλή. Με ρώτησε τι συμβαίνει, τι εξήγησα. Και του ζήτησα αμέσως να φύγω από την Ιερά του Μητρόπολη για λόγους προφανέστατους. Ο υποφαινόμενος που παρέστηρε τη γυναίκα μου στην ουσία, γιατί είχα πάρα πολύ καλή σύζυγο, γι' αυτό και απέκτησα και 5 παιδιά, αλλά παρασύρθηκε. Ο άνθρωπος είναι εύκολο να παρασύρθει. Μια αφορμή χρειάζεται. Και μου είπε, δεν θα φύγεις πατέρα Ηρακλή, σε παρακαλώ, θα σου αλλάξω νωρία. Εγώ όμως, επειδή είχα τους γονείς μου μακαρίστη πλέον και οι δύο στην Άρτα, στο χωριό μου, ζητούσα να φύγω. Και έτσι επέτρεψε να φύγω και πήγα στην Αιτωλία και Ακρανία. Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι. Άρα η πρεσβυτέρα που τώρα είναι μακαριστή σας εγκατέλειψε γιατί υπήρξε τρίτο πρόσωπο και μεγαλώσατε μόνο σας όλα τα παιδιά. Ναι. Το λέω αυτό γιατί εσείς έχετε δύο παιδιά ιερείς πια. Δηλαδή ακολούθησαν το δικό σας λειτουργήμα. Η αγάπη τους στον πατέρα, η αφοσίωσή τους, τους έδειξε και το δρόμο αυτό. Ο άλλος ιερέας, εκτός από τον συγκεκριμένο που τώρα κατηγορείται, είναι μεγαλύτερος? Είναι μεγαλύτερος. Ήταν στρατιωτικός στο μηχανικό, με τον βαθμό του επιλοχία, από 5 ετούς εκείς, αλλά υπηρέτησε 13 χρόνια. Όταν κατέβηκε στην Άρτα, στον πρώην Μητροπολίτη μας εκεί, Ιγνάτιο, πήγε και επισκέφθηκε μαζί με τον Στέφανο. Το Μητροπολίτη και του λέει, εσύ Ευάγγελε, πού βρίσκεσαι, τι κάνεις? Λέει, Ευάγγελε, είμαι στο στρατό. Τι σχολείο βγάλατε? Λέει, Ευάγγελε, αν εννοείται στρατιωτική σχολή, όχι. Αλλά έχω τελειώσει το εκκλησιαστικό λύκειο Λουτρακίου. Τελείωσε εκκλησιαστικό λύκειο Λουτρακίου, του λέει, και πήγε στο. Και δεν έγινε κληρικό και συνάδελφος, ο πατέρας. Δεν το σκέφτηκα, λέει. Λοιπόν, λέει, κάνε μια σκέψη, παρετήσου και έλα εδώ, σχηροτονήσου.
Μετά από ένα χρονικό διάστημα, αφού το σκέφτηκε. Μετά από πόσα χρόνια? Μετά από ένα χρόνο πήρε την απόφαση και μετά από άλλα δύο χρόνια τον χειροτώνησε. Γιατί? Άρα, ποια χειροτονία προηγήθηκε, του γιου που κατηγορείται ή του... Του γιου που κατηγορείται, του Στέφανου. Άρα πρώτα είναι ο Στέφανος. Επειδή ναι, έχουμε ένα λεπτό, έτσι αποσπασματικά, επειδή σε αυτή τη χειροτονία εσείς μιλήσατε. Η χειροτονία μάλλον του πρεσβυτέρου αυτή, γιατί του διακόνου έγινε στην Άρτα. Ναι. Θα δείτε ποιο είναι που το βρήκαμε στο διαδίκτυο. Παρακαλώ, η Ρούλα Κουσκουρή το εντόπισε. Παρακαλώ. Με τη χάρη του Θεού και δια των ευχών σας βρίσκομαι σήμερα ενώπιον της μεγαλύτερης ευλογίας του Θεού προς τον άνθρωπο. Επιτρέψτε μου να εκφράσω ακόμη τις ευχαριστίες μου προς τον πατέρα μου, τον Παπα Ηρακλή, για όσα θυσιαστικά υπέφερε για να αναστήσει εμένα και τα τέσσερα αδέλφια μου. Ιδιαιτέρως όμως ευχαριστώ τη σύζυγό μου, διότι στέκεται δίπλα μου με αφοσίωση και αγάπη. Πόσχομαι σε αυτούς και τους ενωρίτες της ευάσμιας και ιστορικής αυτής ενωρίας να διακονήσω με ταπείνωση και αυταπάρνηση προς δόξαν Θεού. Με τη σημερινή χειροτονία του Υιού μου, από διακόνηση ιερέα μου, γεμίζει την ψυχή μου χαρά και λύτρωση, όπως θα πρέπει να νιώθει κάθε πατέρας για τα παιδιά του. Στη διακονική χειροτονία μου ήταν μόλις 69 ημερών στην αγκαλιά της μακαριστής μητέρας του. Καθόλου δεν το θεωρώ τυχαίο. Έλαβες ως νήπιο, παιδί μου, την χάρη του Θεού να στρατευτείς μαζί μας σήμερα στην Εκκλησία του Χριστού. Πρότυπό σου πρέπει να είναι ο ίδιος ο Χριστός και οι Άγιοι Του. Να είσαι τέλειος και εν μηδενή λυπόμενος. Να αγωνίζεσαι συνεχώς για να τελειοποιήσεις και να προάγεσαι πνευματικά. Σας καταλαβαίνω. Και εμένα ο ρόλος μου είναι δύσκολος, γιατί αυτή τη στιγμή ο γιος σας κατηγορείται για συγκεκριμένες κατηγορίες. Εσείς είστε εδώ. Για μένα υπάρχει πολύ μεγάλο σεβασμός προς την ιεροσύνη. Και επειδή και εσείς έχετε πολεμήσει με θεούς και δαίμονες, έτσι λέγεται, καλείστε και τώρα να πολεμήσετε. Θέλω να δούμε τι είπε η 17χρονη για το γιο σας και αμέσως μετά να επανέλθουμε. Παρακαλώ. Δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει γιατί της ήρθαν πάλι όλα αυτά τα πράγματα στο μυαλό. Πήρε μια φίλη της πολύ καλή που και αυτή είχε προβλήματα στο σπίτι της και έκλαιγε με λυγμούς. Της είπε πως πρέπει να της πει κάτι που έχει γίνει εδώ και ένα χρόνο, αλλά δεν ξέρει πώς, γιατί φοβάται. Έκλαιγε κάθε μέρα από το φόβο της. Δεν ήξερε τι να κάνει, φοβόταν πάρα πολύ. Ήταν διαλυμένη. Ένιωσε δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος δεν βίασε απλά το σώμα της, αλλά βίασε την ψυχή της. Στη φίλη της είπε ότι είχε σκεφτεί δύο φορές να αυτοκτονήσει. Όχι να αυτοκτονήσει ακριβώς, αλλά ότι δεν μπορούσε άλλο. Ήθελε να τελειώνει. Ο ιερέας την παρακολουθούσε στο Instagram και της έκανε παρατήρηση επειδή ένα βράδυ είχε πάει να ακούσει τον Νίκο Βέρτη φορώντας ένα παντελόνι και ένα τοπάκι. Άρχισε σιγά σιγά να τη ρωτάει για το τι γίνεται στη σεξουαλική της ζωή, αν έχει φιληθεί ποτέ με κάποιον, αν ήταν σε κάποια σχέση. Της έλεγε ότι ο πνευματικός πρέπει να είναι ο Θεός της, να είναι η μαμά της, να είναι ο μπαμπάς της, να είναι η αδελφή της, να είναι τα πάντα. Πάνω απ' όλα γιατί είναι η σύνδεσή της με το Θεό. Με την. Ήταν συνέχεια μαζί. Της έλεγε πως με την υπάρχουν κάποια στάδια που πρέπει να ολοκληρώσει. Τον ρώτησε τη στάδια και εκείνος της είπε ότι με την τα έχουν ολοκληρώσει σχεδόν όλα. Δεν μπορούσε να καταλάβει. Άρχισε να της λέει ότι θέλει να του στείλει μια φωτογραφία της, μια selfie. Τη ζητούσε να του στέλνει φωτογραφίες στο Instagram, ζητώντας της να του δείξει όχι το πρόσωπό της, αλλά λίγο πιο κάτω. Τη ζήτησε να κλείσει τα μάτια της για να παίξουν ένα παιχνίδι. Έκλεισε τα μάτια της και έτρεμε. Της είπε να μην τρέμει, τώρα θα ηρεμήσει. Κατά τη διάρκεια αυτών των βημάτων θα νιώθει μια γαλήνη, θα ηρεμήσει από τα προβλήματά της και θα νιώθει καλύτερα. Τη ζήτησε να προχωρήσουν το παιχνίδι, να πάνε ένα βήμα παρακάτω, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή οι επιδόσεις δεν ήταν καλές. Προχωρούσαν αργά και ήταν κάτι που τον ενοχλούσε, καθώς την έβλεπε για πιο ξεπεταγμένη. Την παρακάλεσε να τον βλέπει ως το αγόρι της. Έκατσε στην έδρα του εξομολογητηρίου και την κάλεσε να κάτσει δίπλα του και να τον ακουμπήσει στο. Λέγοντάς της ότι πλέον θα είναι ζευγάρι, θα είναι ερωμένη. Της έδωσε ένα φιλί στο στόμα και εκείνη τη στιγμή ένιωσε πολύ άβολα, ότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι, ότι από το φόβο της δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με το σώμα της. Της έλεγε ότι αυτή θα είναι η κρυφή του σχέση και δεν θα πρέπει να το πει σε κανέναν. Δεν πρέπει να το μάθει κανένας, ούτε η
Ούτε η θεία της, ούτε η μαμά της, ούτε οι φίλες της, ούτε κανένας. Της ανέφερε ότι δεν είναι η μοναδική κοπέλα με την οποία προβαίνει στις πράξεις αυτές και δεν έχει ακουστεί κάτι σε βάρος του, διότι της βιντεοσκοπεί και της απειλεί με αυτό. Έτυχε να είναι μια γιορτή στο κατηχητικό. Πήγε με τα αδέλφια της στη γιορτή και έφυγαν νωρίς, γιατί την επομένη είχε σχολείο. Μετά από ένα μισάωρο την πήρε τηλέφωνο ο παπάς και της είπε γιατί έφυγε τόσο νωρίς και ότι ξέχασε τα γλυκά. Είπε στη μαμά της πως πάει να πάρει τα γλυκά. Κατεβαίνει τα σκαλιά που ήταν το κατηχητικό πίσω από το ναό, ανοίγει πόρτα, ήταν σκοτάδι. Κάποιος την τραβάει μέσα και εκείνη ρώτησε ποιος είναι. Της απάντησε πως είναι το αγόρι της και πως εκείνη τη μέρα θα γίνει κάτι μαγικό. Του είπε πως δεν ήθελε. Της κατέβασε το παντελόνι. Αυτά λοιπόν φέρεται να κατήγγειλε η 17χρονη για το γιο σας. Είπατε ότι τον μεγαλώσατε με όλες αυτές τις δυσκολίες και με όλα αυτά που ζήσατε παρέα όταν από μικρό παιδί σας τη ζητούσε και στα φώτα που ανοίγονταν μπροστά. Του λέγατε ότι τώρα θα έρθει η μαμά. Όλα αυτά τα χρόνια σας εμπιστευόταν, σας έλεγε τις αλήθειες της ζωής του. Εσείς δηλαδή αυτή τη στιγμή που το ακούσατε αυτό, τι νιώσατε? Τι να νιώσει ένας πατέρας που ακούει από ένα παιδί που το μεγάλωσε σε ένα μικρό φιντάνι λουλουδιών. Γιατί δεν σας είπα προηγουμένως ότι μετά 9 χρόνια μετά τη φυγή της πρεσβυτέρας της Μακαριστίας πλέον, τη μάνα του, μάθαμε μέρα 15 Αύγουστο από τη σχολή στο Λουτράκι που σπούδασαν οι άλλοι δύο και ο μεγάλος αλλά και ο Ευάγγελος που είναι ιερεύς, αλλά και τους είχα μαζί με όλους. Μάθανε από τη γιαγιά στη Σκύρο, την πεθερά μου, ότι η μάνα τους παντρεύεται. Πήρε η κόρη μου τηλέφωνο που έχει το όνομα της γιαγιάς. Γιαγιά, τι κάνατε, πώς είστε, καλά? Καλά με βέβαια. Η γιαγιά είχε ένα ελάττωμα, έπινε η φουκαριά. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Αλλά να μην ξεχνάω ότι ήταν μητέρα 17 παιδιών. Εκ των οποίων έχασε τα 4 και ήταν 13 είναι τη ζωή. Η πρώην μακαριστή πρεσβυτέρα μου ήταν η 7η κατά σειρά. Έρχονται τα παιδιά μου, λένε μπαμπά, μάθαμε ιδιαίτερο Ευαγγέλης που ήταν πιο ευαίσθητος από όλους τους άλλους σε αυτά τα ζητήματα. Μπαμπά, μάθαμε το και το. Εσύ μπορεί να μάθεις πώς και τι. Για να μην περιτολογήσω και από πολλά πράγματα, την επόμενη μέρα, πήρα την πεθερά μου τηλέφωνο, τι κάνεις με τη μητέρα. Μητέρα μου ήταν. Δεν μου δέξε τίποτα γυναίκα. Το λάθος της πρώην συζύγου μου και μακαριστής πλέον, δεν το έφταιγε η μητέρα. Τι έκανε, καλά παιδάτσι μου. Η διάλεξη, κυρία, είναι καλά, παιδάκι μου, είμαι. Εσείς τι κάνετε? Λέω, ρε μάνα, είπες κάτι στα παιδιά. Τι τους λες στα παιδιά και δεν ξέρω εγώ, πες μου εμένα. Δεν μπορώ να σου πω. Τι μου είπε να μην σου πω. Για να μην πειρατολογήσω, απλά μάθαμε ότι παντρεύεται. Εγώ, επειδή είχα αρκετές γνωριμίες σε πολλές Μητροπόλεις και συναδέλφους, άρχισα να παίρνω τηλέφωνα Μητροπόλεων, την επόμενη μέρα βέβαια, και καταλήγω. Την τελευταία Μητρόπολη που πήρα τηλέφωνο για να μάθω, Καριστίας και Σκύρου, που από εκεί πήρα και εγώ το πιστοποιητικό της πρώην σύζυγου μου και πρεσβυτέρας και μακαριστής πλέον, για να στεφανωθούμε. Μου λένε λοιπόν από εκεί ότι ναι, πήρε χαρτί από το πιστοποιητικό, δεν μας είπε όμως πάτερ μου, μου λέει, ότι είναι πρεσβυτέρα. Αυτό το λέτε γιατί στεναχώρησε το γιο σας όλο αυτό το κομμάτι? Όλη την οικογένεια. Γιατί... Ναι, απλώς. Το να γίνει ιερέας ήταν επιλογή του ή νιώθετε ότι τον ζωρίσατε λίγο και ήθελε άλλο κομμάτι ζωής να ακολουθήσει? Να καταλήξω σε ένα ναι. Μόνο σημείο. Τελικά, ενώ δεν είχε το δικαίωμα να παντρευτεί ως πρεσβύτερα, απαγορεύω τον εκ του νόμου. Έμαθα πού παντρεύεται, ποιος ιερεύς σε στεφάνωνε, πού είχε την άδεια του Μητροπολίτου Πατρών Μακαρίστου Νικοδήμου. Επικοινώνησα με τον ιερέα. Μου λέει, ναι, πάτερ μου. Και ξαφνικά μου λέει, με πήραν τηλέφωνο από τη Μητρόπολη να σταματήσω το γάμο ότι το απογορεύεται. Του λέω, ναι, εγκυμόνουσα δε η πρεσβυτέρα σε έκτο παιδί εκ του δευτέρου σύζυγου. Σε εγκυμόνουσα 9 μηνών. Παίρνω τον Μητροπολίτη Πατρών, ο μακαριστό Νικόδημο. Του λέω, σεβασμιότατε, το και το και το έχετε διακόψει ένα γάμο. Ναι, πάτερ μου, λέει, σας ακούω, εσείς. Τι θέλετε, κάνατε ένσταση? Λέω, όχι, μετά θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Όταν ένας άνθρωπος φεύγει από τη ζωή και δει αυτή η γυναίκα και πέφτει στην ακολασία, εμείς ως εκκλησία,
και ιδιαίτερα ως πρεσβύτερος εγώ, τι κάναμε. Διότιρούμε το χέρι και την τραβάμε στην επιφάνεια ή την βουλιάζουμε περισσότερο. Μου απήντησε, μακαριστός Θεός χωρίς την πλήγη του να αγιάσει η ψυχή του. Μου λέει, πάτερ μου, είσαι τόσο ψυχρούλα ιερεύς. Τι θέλετε να κάνω. Να τις πρόξουμε. Σας ρωτώ εσάς που είστε κεφαλή της Εκκλησίας. Τι κάνουμε, τις πρόχνουμε. Όχι βέβαια, παιδί μου λέει. Λέω, ναι, είναι και μόνο σε ένα εμινόν. Αυτό το παιδί τι φταίει. Να μείνει τώρα στο έλεος του Θεού χωρίς πατέρα και τέτοια. Λοιπόν, μου λέει, ξέρεις ποιος ιερέας, ξέρεις τον ιερέα που θα του σταμάτησε. Ναι, πάρ' τον τηλέφωνο τώρα και πες του να με πάρει εμένα τηλέφωνο. Έγινε όλη αυτή η διαδικασία. Αν τον ρωτάω, εντάξει. Και λέω, δηλαδή, θα γίνουν τα στεφάνα. Ο επόμενος σύντροφός της δεν ήταν ιερέας. Όχι, βέβαια. Ήταν λαϊκός. Θα γίνει, λέω, δηλαδή, τα στεφάνα σε αυτό. Μου λέει, βεβαίως θα γίνει. Τότε λέω, μπορώ να πάρω κι εγώ την άδειά σου και την Μητροπολίτη του. Να πάω να λάβω μέρος στα στεφάνα της. Ψυχή μου, μου λέει, βεβαίως μπορεί να το κάνει. Και όταν θα έρθει στην Πάτρα, να έρθει να σε γνωρίσω. Για να μην λέω πολλά. Είχε μάθει βέβαια ο ιερεύς ότι το απογόρευσε και έμαθε η πρώην σύζυγος ότι διακόπτει το γάμο. Πήρε την κόρη μου τηλέφωνο. Παιδάκι μου, ο πατέρα σου, γιατί και πώς και τι μου κόψανε το γάμο. Μαμά τη λέει: κάνε υπομονή και δει ο Βαγγέλης, ο άλλος ιερεύς. Λέει: μαμά, ο γάμος σου θα γίνει. Το είπε ο μπαμπάς και θα το κάνει. Με παίρνει τηλέφωνο εμένα κατηδία. Μου λέει: ξέρω ότι μπορείς, δηλαδή να θελήσω. Αλλά δεν ξέρω και αν θέλεις. Και απαντώ. Και μπορώ και θέλω. Πήγα λοιπόν στα στεφανά της. Μαζί με τα παιδιά μου και τα πέντε. Είπα όμως στα παιδιά, για να μην εκθέσουμε την όλη κατάσταση, ότι είμαστε συγγενείς. Δεν θα τη φωνάξει κανείς μαμά. Μετά το πέρας του στεφανώματος και θα πάμε σπίτι τους κάποια στιγμή, τότε θα την αγκαλιάσετε, θα τη σφίξετε και εκείνη θα χαρεί. Εφόσον μας δέχτηκε τώρα πλέον και ο σύζυγος δέχτηκε και ήξερε όλο το γεγονότα. Ο Στέφανος βέβαια πήρε το Στέφανο μακριά της για να μην από λάθος τη φωνάξει μαμά και γίνουμε ρεζίλοι στον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει. Ο Στέφανος είναι αυτός που καταγγέλλει. Ναι. Ήταν μικρό βέβαια τότε έτσι. Τον έχω μαζί μου απλά και μόνο μην εκδηλωθεί και πει μαμά. Και απλά θα τη ρεζιλεύουμε ενώπιον του γαμπρού τώρα. Δεν ήθελα να κάνω τέτοιο σκηνικό. Πήγαμε με όλες τις καλές διαθέσεις. Γιατί τα παιδιά αργότερα να έχουν επαφές με τη μάνα τους, να μην φωνάζεις μαμά, να ζει και να μην τη βλέπεις. Θέλω να μου πείτε όμως, αυτά τα λέτε προς δικαιολογία για το μεγάλωμα του παιδιού ή, δηλαδή, εσείς αυτή τη στιγμή αν σας έλεγα, επειδή είστε από το ρόλο του ιερέα πάνω απ' όλα και μετά του πατέρα, του πατέρα πολλών ανθρώπων που κατηχείτε, πιστεύετε στην αλήθεια του γιού σας? Τι πιστεύετε αυτή τη στιγμή ή περιμένετε κι εσείς να ακούσετε τα πάντα για να καταλάβετε τι πρέπει να πείτε και τι όχι? Αφού έμαθα από την Άρτα, από την τηλεόραση, ότι συνελήφθη ο γιος μου, έφυγα και ήρθα στην Αθήνα με λεωφορείο γιατί δεν μπορώ να οδηγήσω τόσο μικρό ταξίδι, αλλά δεν ήμουν και σε διάθεση πλέον. Ήρθα στην Αθήνα, κατέληξα να πάω την επομένη, να τον δω στα κρατήρια. Η καρδιά μου βέβαια εμένα ξέρει πώς άντεξα να τον δω μέσα από τα κάγκελα. Τον άφησε λίγο να ρίξει γιατί εκεί εκείνος έκλαιγε, πατέρα μου και εγώ παιδί μου. Και του λέω, Στέφανε, σου είχα πολύ την εμπιστοσύνη. Αλλά πεις μου, αν κάτι συνέβη από όλα αυτά, είμαι ο πατέρας σου, είμαι η μάνα σου, ο πνευματικός σου πατέρας και θέλω να μου πεις την αλήθεια. Εδώ και τώρα και πόσο μάλλον στο δικηγόρο που θες να προσφέψει μετά και θα σε στηρίξει, να πεις την αλήθεια. Μου λέει, μπαμπά, από όλα αυτά που ακούστηκαν ή που γράφτηκαν ή που, γιατί δεν ξέρω ακόμα, δεν έχω διαβάσει, δεν ξέρω τι λένε, δεν θα ισχύσει τίποτα. Τίποτα. Μα γιατί όμως, Στέφανε, συμπερνάει σε κατηγορία. Ακόμα μου λέει, δεν ξέρω τους λόγους, δεν τους έχει εκφράσει κάποιος. Υποψιάζομαι, αλλά δεν ξέρω. Τι υποψιάζεσαι, Στέφανε? Υποψιάζομαι, μου λέει, μάλλον επειδή μοίραζα τρόφιμα σε όλους, αλλά και σε αυτήν την οικογένεια έδινα. Κάποια στιγμή μου λέει, δεν είχα να δώσω και τους υπολείπους και τους άφησα, ξέρω, για δύο εβδομάδες, για μία εβδομάδα χωρίς τρόφιμα. Πήρα να μου λέει λίγο μια. Απλώς να ξέρετε ότι υπάρχει κι άλλη μία καταγγελία, τουλάχιστον από μια κοπέλα, της οποίας η μητέρα ζήτησε να μεταφέρουμε κάποια πράγματα. Το λέω αυτό γιατί και ο κύριος Θεοδωρόπουλος είναι στην παρέα μας και αυτά θα τα ακούσουμε παρέα και με τον κύριο Θεοδωρόπουλο, αλλά
Και Ανδρέα μου, θα τα ακούσουμε παρέα. Λέγω Κουτσελίνη, βεβαίως. Περιμένω να μου πείτε, να μου δώσετε το δίκιο. Βεβαίως, βεβαίως. Απλώς να πάμε στη Ρούλα Κουσκουρή, γιατί η Ρούλα συνομίλησε με την πρεσβυτέρα. Ρούλα μου, θέλω να μου δώσεις 2-3 στοιχεία, γιατί μίλησες με την νύφη του πατέρα Ηρακλή εδώ και πρεσβυτέρα, μητέρα του Στέφανου, καθώς τον αποκαλεί Στέφανο ο πατέρας Ηρακλής εδώ, οπότε τον αποκαλούμε κι εμείς. Καλό μεσημέρι, Ζήνα. Όντως, από την πρώτη στιγμή επικοινώνησα με την πρεσβυτέρα, με τη σύζυγο αυτού του ιερέα, που βαρύνεται με τις πιο βαριές κατηγορίες που θα μπορούσαμε να έχουμε ακούσει, και ειδικά για κατηγορίες και πράξεις, σύμφωνα με την καταγγέλουσα 17χρονη, μέσα στον ιερό ναό συγκεκριμένο. Αυτό που μου έκανε φοβερή εντύπωση, Ζήνα, ήταν το πώς αυτή η γυναίκα, η πρεσβυτέρα, προσπαθούσε να διαχειριστεί όλο αυτό που συνέβαινε και όλα αυτά που είχαν ακουστεί. Στην συνομιλία που θα ακούσετε αμέσως μετά, Ζήνα, θα δείτε ότι η γυναίκα αυτή απαντά σε κάθε ερώτημα που της θέτω. Την ρώτησα αν γνωρίζει την συγκεκριμένη καταγγέλουσα, τη 17χρονη, αν έμπαινε στο σπίτι τους, ποια ήταν η σχέση τους με την οικογένεια, αν έμπαιναν άλλα κορίτσια στο σπίτι της οικογένειας, του ιερέα και της πρεσβυτέρας. Τι έχει να πει σε όλους αυτούς που κατηγορούν τον σύζυγό της ιερέα και πώς αισθάνεται η ίδια σήμερα, Ζήνα, που προσπαθεί να διαχειριστεί όλο αυτό και βέβαια πέρα από τον οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, πώς να διαχειριστεί τα τρία της παιδιά. Όλα αυτά θα τα δούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Πατέρα Ηρακλή μου, είπατε θέλετε να παραμείνετε και στις καταγγελίες να τις ακούσετε. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Εντάξει, το λέω για να είναι γνωστό στον κόσμο, γιατί εγώ, σεβόμενη εσάς, θέλω να σας έχω ρωτήσει και δημόσια. Κανένα πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμεθα με τις καταγγελίες, παρακαλώ. Τι λέει η γυναίκα που βρέθηκε στο εξομολογητήριο του 37χρονου ιερέα και ήρθε αντιμέτωπη με πρωτοφανείς ερωτήσεις. Η μεγαλύτερη σου δύναμη δεν είναι αυτή που βλέπουν οι άλλοι. Είναι οι μάχες που κερδίζεις και δεν τις βλέπουν ποτέ. Χόρχε Μπουκάι, Αργεντίνος ψυχοθεραπευτής. Διαβάζω τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. 212-212-73-50-51. Να δούμε λοιπόν τι είπε η πρεσβυτέρα, η σύζυγος του γιού σας, για τον γιο σας που αυτή τη στιγμή, όπως φαίνεται, θα περάσει από τον ανακριτή αύριο, Πέτρο μου. Να ακούσουμε και να ακούσουμε μετά τις συγκεκριμένες καταγγελίες, πατέρα Ηρακλή. Παρακαλώ. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Έχω συγκεντρωθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν την αθωότητά του, με τον οποίο έχουμε 3 ανήλικα παιδιά και τον γνωρίζω 15 χρόνια και δεν έχει βρεθεί κανείς μέχρι σήμερα να το κατηγορήσει, και του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη για τις ημέρες που περιγράφει η κοπέλα. Ότι έχουν γίνει όλα αυτά, έχω ημερομηνίες με φωτογραφίες στις γιορτές και τα γενέθλια των παιδιών μου, και είμαι εδώ και χαμογελά και έχουμε φωτογραφίες. Ο άντρας μου είναι αυτός. Η σχέση που είχατε με αυτή την οικογένεια, με αυτό το κορίτσι, ποια ήταν? Δεν ήμασταν φίλες εδώ πέρα στην Αθήνα με το που ήρθαμε. Είχαμε βρεθεί σε κάποιες γιορτές. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουνε. Και θα δείτε ότι θα η δικαιοσύνη θα λάμψει. Εγώ ξεκίνησα δουλειά σε ένα κατάστημα σούπερ μάρκετ που με πάει η. Είναι η θεία του παιδιού αυτή που μου αναφέρατε? Ναι, η θεία του παιδιού. Και εγώ μετά από ένα μήνα είμαι έγκυος. Και εκείνη μου είπε ότι τώρα που με βάλει στη δουλειά βρέθηκα να μου έγκυος. Η απάντησή της ήταν. Όταν γέννησα το γιο μου το Φεβρουάριο, ήρθε στη γέννα μου μαζί με τη μάνα της κατηγορούμενης και έχω μάρτυρες στο νοσοκομείο. Ήρθε στη βάφτιση του γιού μου τον Αύγουστο. Μα πώς ήρθε στη βάφτιση από τη στιγμή που ο ιερέας, ο σύζυγός μου, ισχυρίζονται ότι έχει κάνει όλα αυτά? Επειδή ακούστηκε ότι βρέθηκε πορνογραφικό υλικό, γνωρίζετε κάτι τέτοιο εσείς? Δεν βρέθηκε τίποτα. Ήμασταν αγαπημένοι πάρα πολύ. Δεν μου είχε πει ποτέ ψέματα. Το κινητό ποτέ δεν το είχε κρυφό ώστε να μην μπορώ να είτε να υποψιαστώ κάτι. Ήμασταν πολύ αγαπημένοι και το έχω εμπιστοσύνη. Λοιπόν,
Ο κύριος Θεοδωρόπουλος είναι ο νομικός εκπρόσωπος. Θα τα πάρουμε τώρα τα πράγματα. Πατέρα Ερακλή, θα επανέλθουμε γιατί είναι και 2-3 ερωτήματα για το αν πιστεύετε ότι είναι ένοχος ή δεν είναι και τι σκέφτεστε εσείς από εδώ και πέρα. Κύριε Θεοδωρόπουλε, έχουμε 2 καταγγελίες καταγεγραμμένες από την Εύη Γιαρκιά. Θα ξεκινήσουμε από τη νέα καταγγελία που έρχεται στο φως και όπως τα έχει πει η μητέρα της. Δεν ήθελε να καταγράψουμε τη φωνή της, αλλά μας είπε όλα όσα μας είπε και εμπιστεύτηκε να τα μεταφέρουμε σε μια κάρτα. Και μετά θα δουν οι τηλεθεατές και μια άλλη κυρία Πλάτη, όπου ισχυρίζεται ότι κατά την εξομολόγηση της είπε πολύ συγκεκριμένα, έτσι, δύσκολα πράγματα. Δεν θέλω να τα οικειοποιηθώ. Πιάσουμε να πούμε για τις βασικές. Περιμένετε ένα-ένα. Πάμε πρώτα για την πρώτη βασική για τη 17χρονη. Έχει υποθεί πολλές φορές και το έχουμε ξανακούσει και το δείξαμε κι εμείς. Να δούμε τώρα η νέα αυτή καταγγελία και μετά έρχομαι σε εσάς. Παρακαλώ. Έχουμε κάνει καταγγελία στον ιερέα για βιασμό κατά εξακολούθηση. Γι' αυτό κατέθεσα σήμερα το πρωί. Δεν γνωρίζω αν το κορίτσι μου ήξερε για τα άλλα κορίτσια που τον καταγγέλουν. Το παιδί μου είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση, πρέπει να το δει ψυχολόγος. Θα τα αναλάβει όλα η δικαιοσύνη και έχουμε εμπιστοσύνη στη διαδικασία. Αυτή είναι η δεύτερη καταγγελία, κύριε Θεοδωρόπουλε. Είναι μια άλλη μητέρα, όπου φαίνεται ότι η κόρη της είχε έτσι κατηχητική σχέση με τον ιερέα. Ακούστε την αποκάλυψη λοιπόν που κάνει η υπεράσπιση, διότι εγώ θα μιλήσω νομικά και όχι ανθρώπινα. Ανθρώπινα είναι εκεί ο πατέρας του ιερέα και σας είπε, θα σας συνεχίσει να λέει όπως τον μεγάλωσε και ότι πιστεύει στην αθωότητα. Η υπεράσπιση λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο τον έχω αναλάβει η κυρία Κουτσελίνη, λέγει ότι, δεν μπορώ να πω το όνομά της, είναι η κόρη της κυρίας που είδατε στην κάρτα αυτή τη στιγμή. Θα έρθει στην ανάκριση, επαναλαμβάνω ένα στοιχείο που το μαθαίνω τώρα από τον κύριο ανακριτή, πριν βγω στη ζωντανή σύνδεση με εσάς, και αυτό που μου δήλωσε είναι ότι δεν την βίασε, το δηλώνει ευθαρσός, δεν την βίασε, είχε φιλικές σχέσεις με την πρεσβυτέρα και με τον ιερέα, άρα η δεύτερη καταγγελία, επειδή είναι ενήλικη, είναι 18 ετών πλέον, η κοπελιά μπορεί από μόνη της να απαντήσει αν εφίσταται ή όχι και όχι οι γονείς της. Οπότε νομικώς η δεύτερη καταγγελία από την υπεράσπιση είναι άκυρη. Πάμε για την πρώτη να σας ολοκληρώσω. Η πρώτη, κυρία Κουτσελίν, κύριε Κουσουλέ, η θεωρεί θέση του ιερέα και η υπεράσπιση η δική μου κατά το τεκμήριο της αθωότητος που κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει νομικά. Είναι το τεκμήριο το οποίο συνταγματικά είναι κατοχυρωμένο για όλους τους Έλληνες πολίτες. Όλοι είμαστε αθώοι μέχρι αποδείξεις των αντίου. Δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στη δικογραφία, ρώτησα τον κύριο ανακριτή, κανένα πορνογραφικό άρα υλικό, λέτε ότι κανένα μήνυμα. Δεύτερη... Είναι μια ιστορία η οποία στηρίζεται σε μια υπόθεση που η κυρία καταγγέλουσα είδε σε μια ταινία που λέγεται 13 λόγοι. Γιατί, να το καταγγείλω, είναι ακριβώς η ίδια ιστορία. Η υπεράσπιση λοιπόν λέει ότι χωρίς αποδεικτικά, με άλοθη του ιερέα, διότι τις ημερομηνίες που καταγγέλει η κοπελιά, με σεβασμό τη βλέπουμε, με πόνο ψυχής τη βλέπουμε, αλλά δεν υφίσταται αυτές οι καταγγελίες. Διαστρεβλώνεται, συγγνώμη Ζήνα, ναι. Διαστρεβλώνεται αυτό το οποίο έχει καταθέσει 17χρονη. Δεν κατέθεσε ότι αυτά τα οποία κατήγγειλε τα είδε στο σίριαλ, είπε ότι είδε το σίριαλ το καλοκαίρι του 2021. Και εκεί πέρα, επειδή είδε το σίριαλ, πήρε τη δύναμη να εκμυστηρευτεί όλα αυτά τα οποία φέρεται να βίωνε σε μία φίλη της, η οποία φίλη της το είπε στη μάνα της και η μάνα της ειδοποίησαν τους δικούς της. Άρα λοιπόν αυτά τα οποία λέτε εσείς δεν ισχύουν. Δεν είδε το σίριαλ και θυμήθηκε ότι θα πάω να κάνω τα ίδια εγώ στον ιερέα με τον οποίο δεν είχε συμβεί τίποτα. Είπε ότι με αφορμή το σίριαλ πήρε το θάρρος να βγάλει τα εσώψυχά της και να τα καταθέσει στις αρχές. Το σίριαλ όμως περιέχει μια πανομοιότυπη ιστορία, η οποία δεν στηρίζεται η καταγγελία της ανήλικης σε άρα κανένα από τις μας λέτε μέσο. Ότι αντέγραψε το σενάριο του σίριαλ και πήγε και το κατήγγειλε. Και ο λόγος ποιος είναι, σας ρωτάω κάτι. Η κατάθεση την οποία έχει δώσει το Νοέμβριο του 2021 στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας και στο τμήμα ανηλίκων συγκεκριμένα παρουσία ψυχολόγου, γιατί έχει καταθέσει και παρουσία ψυχολόγου, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι μακροσκελέστατη, είναι γύρω στις 16 σελίδες. Λέει μέσα ανατριχιαστικές.
πληροφορίες, τις οποίες δεν θέλω να τις αναφέρω, γιατί είναι εδώ πέρα και ο πατέρας του κατηγορούμενου ιερέα. Δεν θέλω να τα πω αυτά και δεν μπορώ να τα παίξω στην τηλεοπτικό αέρα. Κάποια δείξαμε που μπορούμε να δείξουμε. Αυτά τα οποία δεν μπορούμε. Λοιπόν, πείτε μου την ερώτηση, σας απαντήσω. Ωραία. Όλα αυτά λοιπόν ανήκουν στη φαντασία, είναι αποκύματα της φαντασίας της 17χρονης, γιατί μέσα οι λεπτομέρειες είναι συγκλονιστικές, αν μη τι άλλο. Πολύ σωστή ερώτηση, σας απαντώ. Η καταγγελία, κύριε Κουσουλέ, η οποία είναι αυτή που είπατε, έχει ημερομηνίες που ο ιερέας στις συγκεκριμένες ημερομηνίες έχει το λεγόμενο άλοθη ότι ευρίσκεται όλες τις μέρες αυτές με την οικογένειά του. Έχει έγγραφο ιατρικό το Μάρτιο του 20 που έχει πάθει κάποια, δεν μπορώ να το πω ιατρικά, είναι το απόρριτο, θα το κατευθεί στον ανακριτή, και ήταν όλη την ημέρα και άλλες 10 ημέρες κλινήρης στο σπίτι του. Άρα, κύριε Θεοδωρόπουλε, το κίνητρο ποιο είναι λοιπόν? Με συγχωρείτε, το κίνητρο λοιπόν ποιο πιστεύετε λέτε ότι είναι? Ότι είναι κίνητρο. Ο εντολέας σας. Το κίνητρο που θεωρεί ο ιερέα, η πλευρά του ιερέα, είναι ότι όταν σταμάτησε η οικονομική βοήθεια στην οικογένεια η οποία είναι αλλοδαπή, δεν χρειάζεται. Το λέμε, δεν υπάρχει θέμα. Είναι αλβανικής καταγωγής η καταγέρουσα. Δεν έχουμε κανένα βοηθούσε πρόβλημα οικονομικά με αυτό. Από τον Ιερό Ναό, εννοείται. Αυτό θέλω να σας πω. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, το δήλωσε και χθες στο κεντρικό δελτίο. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα από που είναι. Ο ιερέας βοηθούσε όλους τους ανθρώπους, όλες τις οικογένειες Ελλήνων. Κύριε Θεοδωρόπουλε, υπάρχει και μια άλλη καταγγελία. Καταλαβαίνω, δεν θέλω να μείνουμε σε αυτό, γιατί έχει ακουστεί. Η Εύη Γιαρκιά συνάντησε μια άλλη κοπέλα. Ελληνή. Το καταλαβαίνω τι από θέλετε τότε να πείτε. Ξεκίνησε να σας πω και κάτι. Ένα κορίτσι που βιάζεται, ένα ανήλικο κορίτσι, μετά από αυτά που έχει υποστεί και πριν τα καταγγείλει, απαντάω στον κύριο Κουσουλό για την κατάθεσή της, δεν πηγαίνει στο σπίτι του ιερέα του βιαστού της. Διότι αυτή πήγαινε λοιπόν στο σπίτι του βιαστή της, υποτιθέμενου βιαστή, και είχε σχέσεις μαζί του με την οικογένειά του. Θέλω ένα ακούσουμε. Κορίτσι το οποίο είναι θυγμένο. Επιμένω δεν σε αυτό που λέω. Πάντως, κύριε Θεοδωρόπουλε, στην κατάθεσή της κάνει λόγο για πλήση εγκεφάλου, ότι ο ιερέας την είχε προσιλητήσει εντός ή εκτός εισαγωγικών και φέρεται να της έλεγε μεταξύ άλλων ότι θα με αντιμετωπίζει σαν τον Θεό σου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όμως και την ψυχολογική κατάσταση ενός κοριτσιού, το οποίο πηγαίνει στον εξομολόγο της. Πέτρο, ο εξομολόγος φέρεται να κάνει αυτά τα οποία λέει. Θέλω να δούμε έτσι και μια άλλη κοπέλα που μιλά πλάτη στην Εύη Γιαρκιά, γιατί μετά θέλω να ακούσω εδώ τον πατέρα Ηρακλή και θέλω να του θέσω προσωπικά ερωτήματα σε σχέση με το αν αυτό συνέβαινε στο δικό σας παιδί, πατέρα Ηρακλή, στα κορίτσια που έχετε. Παρακαλώ. Θέλω να μιλήσω με κάποιον πνευματικό και μου σύστησαν το συγκεκριμένο, τον ήξερα βέβαια οπτικά. Συναντηθήκαμε, του είπα τα θέματα που με απασχολούσαν. Έδειχνε αδιάφορος, εστίαζε το βλέμμα του και με έφερε σε μεγάλη αμηχανία σε κάποιο συγκεκριμένο μέρος του σώματος. Και αφού τελείωσα, άρχισε να μου κάνει κάποιες ερωτήσεις που αφορούσαν την σεξουαλική μου ζωή. Ποια στάση μου αρέσει, εάν ο άντρας μου με ικανοποιεί. Εάν θα ήθελα να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό, γιατί είμαστε στον οίκο του Θεού και πρέπει να είμαστε γυμνοί. Η λέξη γυμνή βέβαια δεν ήταν με τη μεταφορική έννοια, αλλά να έρθω εγώ με τον ίδιο πιο κοντά για να αποκτήσω την εμπιστοσύνη και να είμαι πιο άνετη μαζί του. Και αυτά που μας περιγράφεις συνέβησαν μέσα στον ιερό ναό που ιερουργούσε ο ιερέας αυτό? Ναι, δίπλα στον ιερό ναό έχει ένα γραφείο, το εξομολογητήριο. Μου είπε ότι θα πρέπει να είμαστε γυμνοί. Με είχα σοκαριστεί με τις ερωτήσεις. Απαντούσες εσύ στις ερωτήσεις αυτές? Δηλαδή η ερώτηση ήταν σε ικανοποιεί ο άντρας σου ερωτικά? Εσύ απαντούσες? Όχι, δεν ήθελα να απαντήσω και μετά με ρώτηκε γιατί είμαι τόσο σφιγμένη και να τα πούμε κάποια άλλη στιγμή που θα είμαι πιο έτοιμη. Γιατί αν δεν μπορώ να ακολουθήσω τους κανόνες και δεν κάνω υποταγή στον ίδιο, δεν θα μπορώ να είμαι πνευματικό παιδί του. Πήγα σε έναν άλλον πνευματικό, του ανέφερα όλα τα γεγονότα. Μου είπε ότι θα πρέπει να δώσω το όνομά του στην εκκλησία, το ονοματεπώνυμο. Με φόβησε λίγο αυτό, γιατί λέω μπορεί να του βγει και μόνο σε μένα. Περνάει κάποιος καιρός και μου στέλνει κάποιο γραπτό μήνυμα. Μήπως μου λέει το σκέφτηκες, μου λέει καλύτερα και θέλεις, μου λέει, να μιλήσουμε, να κλείσουμε κάποιο ραντεβού. Μου λέει στο καινούριο κτίριο να το δεις, μου λέει και βράδυ. Μου λέει δεν θα είναι κανείς εκεί, έχω εγώ τα κλειδιά. Είμαι ο μόνος που έχω τα κλειδιά. Θα ήθελες, μου λέει, να μου στείλεις μια γυμνή φωτογραφία όπως γέννησε η μάνα σου? Αυτό ήταν γραπτό μήνυμα, το οποίο όταν θα γίνει η άρση απορρίτου, είμαι σίγουρη ότι όλα αυτά τα γραπτά μηνύματα
πού θα τα επαναφέρει η αστυνομία, έτσι. Από εκεί που δεν μπορεί να κρυφτεί, εννοείται. Μου ζήτησε γυμνή φωτογραφία. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι δεν είναι αυτό το κινητό. Πίστευα δηλαδή ότι είναι κάποιο άλλο και μου κάνει πλάκα. Όλα αυτά συνέβαιναν πότε που μας περιγράφεις, η εξομολόγηση κτλ. Η επικοινωνία μεταξύ σας. Το 2021. Θεωρώ όμως ότι οι γυναίκες είναι πολλές και σιγά σιγά θα αρχίσουν να φαίνονται. Και ανεξαρτήτου ηλικίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Επίσης, εδώ στο σημείο που συναντηθήκαμε, θα ερχόταν και άλλη μία κυρία. Ναι. Που έχει δεχθεί όχι απλώς ερωτική σεξουαλική παρενόχληση, με χιδαία λόγια. Αλλά τελευταία στιγμή φοβήθηκε και δεν ήρθε. Έμεινα πραγματικά άφωνη όταν μου στάλθηκε ένα μήνυμα το οποίο έλεγε ότι είχε πάει για εξομολόγηση, της έκανε χιδαίες ερωτήσεις, ότι έλεγε και σε μένα, φοβάται γενικότερα, της εξήγησα ότι θα ήταν καλό να μιλάμε. Έρχομαι σε εσάς, πατέρα Ηρακλή. Ακούσατε το κομμάτι των καταγγελιών. Ακούσατε ουσιαστικά τρεις περιπτώσεις. Τη 17χρονη που είναι η πρώτη καταγγέλουσα και τον έχει αυτή τη στιγμή να απολογηθεί για όλα αυτά αύριο στον ανακριτή. Και από εκεί και πέρα έχουμε τη δεύτερη μητέρα μιας δεύτερης κοπέλας που έχει υποστεί τα ίδια, αλλά και αυτή η κοπέλα που μίλησε στην Εύη Γιαρκιά και που περιγράφει το κομμάτι της εξομολόγησης με μηνύματα. Τι πιστεύετε λοιπόν εσείς για το παιδί σας? Καταρχήν, κυρία Ζήνα, για να γίνει κανείς πνευματικός σε αυτή την ηλικία που έγινε ο γιος μου πριν από 2 χρόνια, δεν είναι επιλογή δική μου, είναι το φέρεστε εκείνο προς προϊσταμένους του. Προϊσταμένοι του είναι οι συνάδελφοί του που είναι στον ίδιο ιεροναό και τον αρχιεπίσκοπο. Την εντολή λοιπόν την έδωσε ο αρχιεπίσκοπος για να γίνει πνευματικός. Του σύστησα βέβαια ότι είναι δύσκολη η πνευματική ζωή. Εγώ δεν είμαι πνευματικός, αλλά διάβασα όλα τα του εξομολογήσεως. Και βέβαια, η εξομολόγηση δεν είναι αυτή που λένε τώρα οι κυρίες. Η εξομολόγηση δεν ρωτά κανείς ιερεύς. Τι κάνει? Έρχεται ο εξομολογούμενος, του λες καθίστε παιδί μου, τέκνο όπως θέλει ο καθένας τον λέει και πείτε μου τι σας απασχολεί. Ακούει λοιπόν, ερώτηση θα κάνει ο πνευματικός μόνο όταν υπάρχει μια δύσκολη κατάσταση που πρέπει να την αναλύσει και να δώσει λύση πνευματική. Τον ορμήνευσε σε αυτά, του είπε να συμβουλεύεται τους άλλους ιερείς που ήδη είναι και ο προϊσταμένος του είναι εξομολόγος. Και πιστεύω ότι το έκανε. Εγώ λοιπόν πιστεύω ακράδαντα στον Στέφανο, γιατί ξέρω το ψυχικό του. Ότι είναι όλα ψέματα αυτά που καταγγέλνουν. Ξέρω την πρεσβυτέρα του. Όπως γνωρίζει και όπως παντρεύτηκε. Έχει και μπατζανάκι ιερέα. Είμαστε μια οικογένεια ιερών. Βέβαια, εάν θα συνέβαινε στο δικό μου παιδί, σε οποιοδήποτε άλλο παιδί. Ναι, αυτά που γιατί βλέπουμε, τώρα πρέπει να περάσετε και από τη θέση της 17χρονης, της οικογένειάς της, των άλλων καταγγελιών. Ναι, σαφώς. Λοιπόν, καταδικάζω και θα καταδικάζω ανέκαθεν τέτοιες πράξεις, όταν συμβαίνουν. Επειδή όμως εδώ είμαι σίγουρος, όχι απλά 100%, 150%. Όσα και θέλουν να υποθούν, εγώ τι θέλουμε λέμε. Καταγγελόμενο μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Περιμένουμε όμως την κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης, την κρίση, έχω εμπιστοσύνη στο δικηγόρο, εμπιστοσύνη στο παιδί μου, αλλά περιμένω και την κρίση του Θεού. Πατέρα Ηρακλή, αν αυτός αμάρτησε, είτε εγώ να πληρώσουμε. Καταλαβαίνω ότι η θέση σας είναι και πολύ λεπτή και πολύ δύσκολη και κατανοώ και το λόγο σας. Ναι. Αν ήταν πράγματι μία καταγγελία, νομίζω ότι όλοι θα ήμασταν πιο κοντά σε αυτό που εσείς πιστεύετε για το παιδί σας. Mm-hmm. Δεν είναι όμως μία. Είναι περισσότερες. Μπράβο. Αυτό δεν κλονίζει λίγο την εμπιστοσύνη σας? Θα σας πω, όχι καθόλου. Όχι. Θα σας πω γιατί. Είναι σαν να φτάνουμε στη βρύση και δεν μπορούμε να πιούμε νερό. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί το λέω, γιατί δεν αποδεικνύεται τίποτα ακόμα. Ναι, αν αποδειχτεί. Θα συνεννοήθηκαν δύο-τρεις γυναίκες να κάνουν κακό στο παιδί σας? Δεν θέτω αυτό σαν θέμα. Μπορεί να λέει ο καθένας ότι θέλει ή καμιά φορά λέει κάποιος, πες και εσύ κάτι να στήριξεις τον επόμενο. Και με το δίκαιο να το ζητάει ο κάποιος.
Αυτά που ακούλυπα, δεν ξέρω βέβαια ονόματα, δεν ξέρω καν την καταγγέλουσα σαν κοπέλα, δεν την ξέρω καθόλου. Δεν ξέρω ούτε τι. Πώς θα τις ξέρετε, αφού ναι, βεβαίως, είμαστε στην Άρτα. Τελείως ναι. Άλλη κατεύθυνση ναι. Και άλλου, σε άλλη περιοχή. Εξάλλου, αδερφέ μου, δεν είναι ένα κορίτσι στο κατηχητικό. Είναι περίπου, από ό,τι είχα δει τη μια φορά που ήμουν εκεί, 60-65 αγόρια και κορίτσια. Πέστε ότι κάτι θα συνέβαινε. Όλες αυτές οι άλλες κοπέλες δεν θα είχαν μια υποψία γιατί να το εκφράσουν, να τους πουλησίδιες τι κάνεις. Λέμε τώρα. Ή ακόμα θα έλεγαν στον αέρα, ξέρεις εγώ δεν μπορώ να έρθω ξανά στο καθηγητικό, διώξα να φεύγω. Θεωρώ λοιπόν ότι είτε ψεύδι από κάποιο συμφέρον, είτε ψεύδι γιατί δεν έχουμε φώτιση. Εύχομαι όμως ο Θεός να δίνει φώτιση σε όλους. Όχι απλά κατά δικά του. Παιδιά της Εκκλησίας βέβαια και αυτά. Ναι. Ήτανε κοντά στην Εκκλησία, ναι. Κοντά στο Θεό και κοντά στον ιερέα. Ναι, ναι. Τα παιδιά της Εκκλησίας όμως, αδερφέ μου, θα πρέπει να έχουν το πρότυπο του ιερέα, το πρότυπο του γονέα, γιατί η μεγαλουρίση ξεκινάει μέσα από το γονέα. Εάν λοιπόν εγώ τον Στέφανο ή τον Ευάγγελο που του έχω έρισει, αλλά και ό,τι και τα άλλα με τα παιδιά, δεν είναι, επειδή δεν είναι κληρικοί, εάν του γαλούχιζα με αυτή την αγάπη, αλλά και με αυτή την. Τη θέληση που είχα, όχι να φτάσουν, δεν ήξερα καλά ότι θα γίνει κανείς ιερεύς. Ούτε παρότερα να κάνουν να γίνει ιερεύ. Απλά τους έστειλε, ο Στέφανος πήγε στο εκκλησιαστικό λύκειο Τινού και επέστρεψε και ξανατελείωσε τα ΙΕΚ, τελείωσε το λύκειο το κανονικό και μετά πήγε ήταν στα ΙΕΚ. Ήταν από πρέπει. Μικρός κοντά στην εκκλησία. Τον είχα από 10 ετών και μετά στο ιερό, ως ιερόπαιδο και στα 13 του. Δεν είναι δυνατόν να το έχω εγώ να το δείξω. Έχει κουρά, όπως λέγεται στη θρησκεία μου, κουρά από το σημείο του Μητροπολίτη Γερμανό Κύριου και Ηλίας. Πατέρα Ηρακλή, γιατί κάπως έτσι ψάλ. Πρέπει να ολοκληρώσουμε. Αναγνώστου μάλλον, ναι. Αν αποδειχτεί ότι ο γιος σας τα διέπραξε όλα αυτά, θα είστε το ίδιο κοντά του. Κοιτάξτε, βέβαια, κανείς δεν αρνείται να φύγει από τα παιδιά του, ό,τι και να είναι. Αλλά επειδή έχω. Ακράδεκτη εμπιστοσύνη. Τι αυτό έλειπε ένα παιδί, γιατί θα σας πω και κάτι. Και καμιά φορά τα λάθη είναι για τους ανθρώπους. Θα είστε κοντά του στον ανακριτή αύριο. Βεβαίως. Γι' αυτό ήρθατε. Αλίμονο. Θα είναι και ο άλλος του αδελφός, ο ιερέας. Αν μας επιτρέψουν οι κύριοι, γιατί το παιδί μένει στην Πεντέλη, δεν ξέρω αν θα μπορούμε λόγω χιονιού. Καλά, αν δεν βεβαίως, μπορεί βεβαίως, και κανείς μας και παραλύσει ναι. Το κράτος, ενδεχομένως να πάρει και αναβολή. Ναι, κύριε Θεοδωρόπουλε. Δεν μπορεί. Ξέρεις γιατί δεν μπορεί να πάρει αναβολή. Δηλαδή το μάξιμουμ που μπορεί να κάνει. Ναι, κύριε Θεοδωρόπουλε, σε εσάς έρχομαι. Την Τετάρτη, γιατί λύγει το πενθήμερο της κράτησης και μετά θα πρέπει να φεθεί ελεύθερος. Άρα πρέπει να απολογηθεί αύριο την Τετάρτη. Κράτησης, πολύ σωστά. Οπότε θα συνοηθεί ο κύριος ανακριτής με τη δικαστική αρχή, εάν θα φεθεί ελεύθερος ή εάν θα συνεχιστεί η ανάκριση. Εγώ θέλω όμως να πω δύο τελευταία σύντομα πράγματα, κυρία Κουτσελίνη. Βεβαίως. Επί τρεις μήνες το ανήλικον, το Τμήμα Ασφαλείας Ανηλίκων Αττικής. Επί τρεις ολόκληρους μήνες δεν τον είχε συλλάβει ύστερα από την κατάθεση της πρώτης εγκαλούσας για να διαπιστώσει εάν έχει παράνομες πράξεις, συναντήσεις, μηνύματα, υλικό πορνογραφικό ή αν όντως συναντηθεί με κάποιο από τα ανήλικα τέκνα για να προβεί σε παράνομη ποινική κολάσιμη πράξη. Δεν κατόρθωσε το Τμήμα Ασφαλείας Ανηλίκων να δέσει την υπόθεση και να συλλάβει επ' αυτοφόρο τον ιερέα διαπράττοντας κάποια από τις ποινικές σχολάσιμες πράξεις. Και λέγω το εξής στη δικαστική ψυχολογία. Επιτρίμηνο ένας ιερέας ο οποίος έχει διαστροφή θα είχε μία συναναστροφή με ένα από τα θύματα του. Το θύμα που η καταγγελία που βγάλατε στο τέλος δεν είναι γραπτή, είναι προφορική στην κάμερα χωρίς όνομα, με μία κουκούλα, με μία κυρία. Ας έρθει στον ανακριτή με τα στοιχεία της. Να πει ότι έχει πει. Είπε βέβαια ότι αν ανοίξουν το κινητό της θα βρουν τα μηνύματα. Είπε, θα τα δώσει τα μηνύματα. Να έρθει να τα δώσει. Εμείς την προφυλάξαμε. Αλλά λέω, δεν υφίσταται άλλη κατηγορία. Δεν ζήτησε η γυναίκα να κουκουλωθεί, εμείς την προφυλάξαμε. Υπάρχει άλλη κατηγορία. Εμείς ζητούμε και ο πατέρας του, κυρία Κουτσελίνη, να έρθει όποιος. Κάτι τελευταίο. Όποιος νομίζει οτιδήποτε. Αλλά τελευταία φορά σας εξηγώ κάτι. Δεν μπορούμε να δικάσουμε κανέναν. Εάν δεν υπάρχουν μακριά από εμάς αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Και σας ευχαριστώ που ευχαριστούμε σας πολύ. Αυτό το βήμα. Ευχαριστούμε πολύ. Πατέρα Ηρακλή, θα σας αποχαιρετήσω. Ό,τι θέλει ο Θεός λένε. Βεβαίως, σας ευχαριστώ. Πέρα και πάνω απ' όλα ο Θεός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και ένα τελευταίο ακόμα. Όταν η πρώην πρεσβυτέρα και μακαριστή πλέον πέθανε, ο Στέφανος με ειδοποίησε, διάκονος τότε βέβαια, και πήγαμε οικογενειακώς, αλλά και με τα εγγόνια, στην κηδεία της και στα 40. Επειδή δεν κράτησα ποτέ καμία κακία, ήθελα να φωνάζουν μητέρα και να τη βλέπουν. Φαίνεται κάποιοι, ότι δεν κρατάτε κακία. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Να σας έχει ο Θεός καλά. Βέβαια, ο κόσμος που ακούει και μας ξέρει, πιθανολογώ ότι όχι μόνο επικροτεί τα λεγόμενά μου, αλλά και αυτά που γνωρίζει. Πάντως, εκεί που είστε εσείς ιερέας, πήρα πάρα πολλά μηνύματα που λένε πολύ όμορφα λόγια για εσάς. Για το. Αν έχουν οτιδήποτε ακόμα πικρή από ιερατικό έργο σας. Αυτό ακούμε. Μπορώ να το πω γιατί τα έχω στείλει τα περισσότερα και στην έχουν ομάδα. Όμως και οποιαδήποτε. Αλλά από εκεί και πέρα πικρία, το παιδί σας κρίνεται αυτή τη στιγμή και περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Και στο γιο μου πάνω απ' όλα, του έχω εμπιστοσύνη πλήρη. Σας είπα ότι υπερβαίνω το 100%, αλλά έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και έχω εμπιστοσύνη στον αγαπητό δικηγόρο κ. Θεοδωρόπουλο που μας ανέλαβε και τον εμπιστεύτηκα. Και εγώ και ο γιος. Πάντως η ελληνική δικαιοσύνη, πατέρα Ηρακλή, εξέδωσε ένταλμα σύλληψης και τον συλλάβανε το γιο σας. Έτσι πρέπει να το πούμε και αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν έγινε αβίαστα η διαδικασία. Υπήρχε καταγγελία από τον Νοέμβριο και εκδόθηκε τις προάλλες το ένταλμα σύλληψης. Δηλαδή αυτό κάτι σημαίνει, να ξέρω. Εγώ δεν αμφιβάλλω. Αλλά κατηγορούμενος μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Έτσι είναι. Περιμένουμε όμως να δούμε το τέλος, το τεκμήριο αυτό. Βεβαίως, το περιμένουμε. Το περιμένουμε με αγωνία. Περιμένουμε και εφόσον θα διαπιστωθεί και θα τόσει, και εγώ θα βρεθώ. Δηλαδή, όχι μόνο επειδή τον επικροτώ τώρα και λέω το 100 και το 100%. Θα τον μαλώσω ιδιαίτερα με τον τρόπο που μπορώ εγώ να τον μαλώσω για να. Και πόσο μάλλον πρεσβύτερος. 37 χρόνια υπήρε το τμήμα. Σας ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Ηρακλή. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και αμέσως μετά ερχόμαστε. Καθίστε, θα βγείτε στις διαφημίσεις. Και αμέσως μετά ερχόμαστε με την καταγγελία της εκπομπής για το συγκεκριμένο φερόμενο ως διοργανωτή από άλλη κοπέλα. Ο δικηγόρος της, ο κύριος Όθωνας Παπαδόπουλος, θα είναι στην παρέα μας, αλλά και αυτή η κοπέλα αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Μόνο στην εκπομπή μια συγκλονιστική μαρτυρία που θα ταράξει τα νερά. 30χρονη περιγράφει στην κάμερα της εκπομπής και το Στρατή Λιμνιό πώς έζησε καρέ-καρέ μια εμπειρία καρμπών με εκείνη της Γεωργίας. Η προσέγγιση του διοργανωτή των πάρτι, οι ασφυκτικές πιέσεις, το ποτό που την έκανε να χάσει τις αισθήσεις της και να ξυπνήσει σε ένα σπίτι που δεν γνώριζε. Σε απευθεία σύνδεση ο δικηγόρος της καταγγέλουσας, Όθωνας Παπαδόπουλος. Ποιοι καταθέτουν σήμερα στον ανακριτή για την υπόθεση του βιασμού που κατήγγειλε η Γεωργία. Τα πρώτα αποτελέσματα από την ανάλυση του γενετικού. Ποιος κατέθεσε μήνυση εναντίον του εργοδότη της Γεωργίας. Εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις για την αποκάλυψη που είχαμε προαναγγείλει και την Παρασκευή και έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Όθωνα Παπαδόπουλο. Κύριε Παπαδόπουλε, καλό μεσημέρι. Είναι η πρώτη φορά που τα λέμε έτσι τηλεοπτικά. Χαίρομαι πολύ για αυτή μας την τηλεοπτική συνάντηση. Και εγώ χαίρομαι πολύ. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς από Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά. Λοιπόν, έρχονται οι αποκαλύψεις και αφορούν στην εντολέα σας. Δεν θέλω να πω πολλά, γιατί θέλω να μας τα πει η ίδια, όπως τα περιγράφει, για τον φερόμενο ως διοργανωτή του πάρτι, για αυτόν που το όνομά του έχει έρθει. Όχι το όνομά του, όνομα και επίθετο, αλλά μιλάμε για το ίδιο πρόσωπο που έχει απασχολήσει και με την υπόθεση της Γεωργίας. Επειδή φτάσαμε σε εσάς μέσα από μια καταγγελία και μάθαμε ότι την εκπροσωπείτε, γι' αυτό είναι το σημαντικό να την ακούσουμε και μετά να έχουμε όλο το χρόνο παρέα να κουβεντιάσουμε τις δικές της αλήθειες. Παρακαλώ. Η Μαρία είναι μια νέα κοπέλα η οποία βρίσκει το θάρρος μπροστά στην κάμερα της εκπομπής μας και μοιράζεται τον εφιάλτη που βίωσε και τη στοιχιώνει μέχρι σήμερα. Η ιστορία της δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς ήρθε στο φως της δημοσιότητας ύστερα από την καταγγελία αποκάλυψη της 24χρονης Γεωργίας, που περιέγραψε σε όλο το Πανελλήνιο τι βίωσε στη σουίτα του ξενοδοχείου την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Με την κίνηση της αυτή, η Μαρία εκφράζει την έμπρακτη στήριξή της στη Γεωργία, ενώ περιγράφει τη δική της φρικτή, όπως λέει, εμπειρία. Εγώ το συγκεκριμένο άνθρωπο το γνώριζα αρκετά χρόνια πριν το περιστατικό.
από τα μαγαζιά που σύχναζα σαν φοιτήτρια. Πάμε στο 2017, περίπου 4 χρόνια. Οπότε ξεκινά αυτό το πρεσάρισμα από τη δική του πλευρά. Ήταν καλοκαίρι όταν άρχισε να μου στέλνει μηνύματα, βασικά πρώτη φορά. Πίεζε απλά στο να το απαντήσω. Μετά το καλοκαίρι, κάποια στιγμή λοιπόν, μου ξανά έστειλε μηνύματα. Στην αρχή μου είπε ότι εμείς θα είμαστε κάπου με την παρέα μου. Θέλεις να έρθεις? Του είπα όχι. Το σταμάτησε και άρχισε να μου στέλνει μηνύματα να βρεθούμε οι δυο μας μετά. Ότι αν θέλω να περάσω να με πάρει, να πάω σπίτι του, να χαλαρώσουμε. Και μετά από λίγες μέρες μου ξανά έστειλε μήνυμα και μου πρότεινε να πάω σε μια νυχτερινή του έξοδο. Με πίεζε κατά τη διάρκεια της μέρας το πες μου να έρθω να σε πάρω τι θα κάνεις. Κάποια στιγμή λοιπόν αργότερα εγώ του έστειλα μήνυμα και του είπα ότι σε ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θα έρθω. Όταν ξύπνησα μου είχε ξαναστείλει μήνυμα ότι πέρασαν πάρα πολύ καλά και ότι έχασα που δεν πήγα σε αυτή την έξοδο. Και μου ξαναείπε για την επόμενη μέρα. Οπότε κάποια στιγμή του είπα, okay, θα έρθω. Εγώ πήγα λίγο αργά. Μας πρότεινε να μας βάλει ποτά. Εκεί εγώ του είπα ότι θέλω να μου βάλει μία βότκα σκέτη και αυτός μου είπε, δεν θα σου βάλω σκέτη, θα σου βάλω με και επέμενε. Είχε περάσει η ώρα και συζητήθηκε σαν παρέα μήπως αλλάζαμε μαγαζί. Ήμασταν έξω. Με ρώτησε αν ήρθαμε δικό μου όχημα ή με πόσα αυτοκίνητα έχουμε έρθει. Εγώ του ανέφερα ότι ήρθα με την παρέα μου. Έλα μαζί μου, λέει, να έχω και εγώ παρέα στο αυτοκίνητο. Μπαίνοντας στο αυτοκίνητό του, κάναμε μια απόσταση πολύ μικρή και έκανε κάποια κίνηση σε ένα φανάρι προς το μέρος μου. Εγώ τραβήχτηκα και είναι μέχρι το σημείο που θυμάμαι. Γιατί μετά σβήσανε όλα. Μετά δεν θυμάμαι τίποτα από ούτε τη διαδρομή που κάναμε, τίποτα απολύτως. Όταν άνοιξα τα μάτια μου βρισκόμουν σε ένα δωμάτιο, σε ένα σπίτι που δεν γνώριζα. Ήμουνα ντυμένη, γιατί φορούσα μία πουκαμίσα, ένα σορτσάκι και μία μπλούζα. Απλά ήταν ανοιχτή η πουκαμίσα που φορούσα. Οπότε αυτόματα σηκώνομαι για να δω που βρίσκομαι. Και εκείνη την ώρα ακούω από το σαλόνι κάποιος συγκεκριμένος άνθρωπος βασικά μιλούσε στο τηλέφωνο λέγοντας ότι τελικά εμείς δεν θα συνεχίσουμε, έχουμε έρθει σπίτι, αν θέλετε ελάτε από εδώ. Εκείνη την ώρα εγώ βγαίνω έξω και του ζητάω εξηγήσεις φυσικά για το τι δουλειά έχουμε εκεί από τη στιγμή που πηγαίναμε για να συνεχίσουμε. Και πώς βρέθηκα εγώ σε αυτό το σπίτι, ποια νούμερα είναι το σπίτι, του ζητάω εξηγήσεις. Σηκώνεται, προσπαθεί να με ηρεμήσει λέγοντάς μου ότι δεν ένιωσες καλά και ότι μου ζήτησες να έρθουμε εσύ εδώ. Ήταν το σπίτι του. Ήταν το σπίτι του. Και εγώ ήμουν σε έξαλλη κατάσταση φυσικά και ότι μην το κάνεις θέμα, ότι αν θες να φύγεις φυσικά θα σε πάω σπίτι. Ψάχνω την τσάντα μου στο σπίτι για να φύγω και το κινητό μου και τα πράγματά μου. Αυτός σε όλη εκείνη τη διάρκεια μου έλεγε να ηρεμήσω και ότι θα σε πάω εγώ σπίτι. Εγώ πήρα μία φίλη μου τηλέφωνο εκείνη την ώρα και το μόνο που της είπα στο τηλέφωνο είναι ότι είμαι κάπου που δεν γνωρίζω. Κατεβαίνω κάτω για να δω που είμαι, γιατί φυσικά δεν γνώριζα που είναι το σπίτι αυτό. Και σε παίρνω τηλέφωνο για να σου πω πού να έρθεις. Κατέβαινα τις σκάλες και ερχόταν μαζί μου, επιμένοντας να με πάει ο ίδιος σπίτι και να ηρεμήσω. Τον ρώτησε ευθέως, έχει συμβεί κάτι που δεν ξέρω. Ναι, μου είπε όχι. Όμως παρόλα αυτά του λέω, εμένα το πουκάμισό μου είναι ξεκούμποτο. Μου λέει, ίσως το έκανες εσύ. Ενώ του λέω, δεν είχα αισθήσεις. Κάποια στιγμή σταμάτησε να με ακολουθεί. Οπότε βρέθηκα με τη φίλη μου και φύγαμε. Την άλλη μέρα το πρωί, όταν ξύπνησα, βρήκα κλήσεις στο κινητό μου από τον συγκεκριμένο άνθρωπο και μηνύματα που προσπαθούσε, συνέχιζε να προσπαθεί να με καθησυχάσει για το σκηνικό και να μου λέει να μην το κάνω θέμα. Θεώρησα ότι γλίτωσα. Πολύ πιθανόν γινόταν κάτι αντίστοιχο και σε μένα. Ήμουν σίγουρη από την πρώτη στιγμή ότι η κοπέλα όσα περιγράφει έγιναν όπως τα περιγράφει. Κύριε Παπαδόπουλε, πάμε να ξεδιπλώσουμε την αλήθεια. Πότε φτάνει αυτή η κοπέλα στο δικό σας γραφείο? Η κοπέλα φτάνει στο γραφείο την προηγούμενη Πέμπτη, αφηγείται την ιστορία της και ξεκινάει μία συζήτηση μαζί της
και, και ένα αίτημα δικό της για την παροχή νομικών συμβουλών από μέρους μου σχετικά με το τι θα πρέπει να κάνει. Από την πρώτη στιγμή η θέση μου ήταν ότι εάν τη συνέβη κάτι τέτοιο θα πρέπει να το καταγγείλει, ακριβώς για το λόγο ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτή η πρακτική. Ξέρετε, είναι περιστατικά τα οποία είναι πρόσφατα για την δική μας χώρα, αλλά συμβαίνουν σε πολύ μεγάλη κλίμακα σε χώρες του εξωτερικού και ειδικά στην Αγγλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δυστυχώς, ίσως αποδεικνύεται με τον πιο τραγικό τρόπο ότι οι διοκτικές αρχές δεν ήταν έτοιμες να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο περιστατικό και μιλάω για τους χειρισμούς που γίνανε μετά το περιστατικό της Γεωργίας, την αργοπορία, την καθυστέρηση στη λήψη δείγματος ούρων και, και το γεγονός ότι δεν ελήφθη ποτέ δείγμα αίματος για να γίνει κάποια ανάλυση. Αυτά τα περιστατικά με τις ουσίες είναι περιστατικά εμφανιζόμενα πολύ συχνά στο εξωτερικό και τώρα πλέον έρχονται και στην Ελλάδα ή καταγγέλλονται. Έτσι. Τώρα για πρώτη τώρα φορά στην Ελλάδα. Τώρα καταγγέλλονται. Έτσι, φαίνεται ότι γίνονται. Γιατί εδώ και... η εντολέα σας πρέπει να τρέξουμε τα χρόνια πίσω όταν τη συνέβη με τον ίδιο φερόμενο ως διοργανωτή αυτής της υπόθεσης. Ότι ξύπνησε. Ναι, και αυτή είναι μια σκέψη. Αυτό είναι ένα θέμα και είναι ένα μια ζήτημα σκέψη, τεράστιο. Γιατί πρόκειται για μια πράξη του 2017. Έτσι. Πρόκειται για μια πράξη του 2017. Και έρχεται να έχει πολλά κοινά και στην όλη μεθοδολογία αλλά και στα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται με την πράξη του 2022. Οπότε με μια λογική σκέψη δεν είναι δυνατόν να πρόκειται για δύο μεμονωμένα περιστατικά τα οποία συνέβησαν με απόσταση 5 ετών μεταξύ τους αλλά πιθανότατα, για να μην πω ότι κατά την ταπεινή μου άποψη είναι σχεδόν βέβαιο ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός περιστατικών στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα. Ανάλογον. Η εντολέα σας κατέθεσε, κύριε Παπαδόπουλε, στις αρχές έχει καταθέσει μέχρι σήμερα? Όχι, είναι κάτι που την προβληματίζει και την απασχολεί και θεωρώ ότι θα ακολουθήσει τη δική μου συμβουλή που είναι η προσφυγή στις αρχές και η γνωστοποίηση όλων εδώ, των με όλες τις λεπτομέρειες. Πάμε, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί τώρα είπατε τη φράση κλειδί. Φοβάται. Και αυτή τη στιγμή αυτός ο φόβος κυριεύει αυτή την κοπέλα. Γιατί φοβάται ποιο θα είναι το μετά για την ίδια. Έτσι δεν είναι, κύριε Παπαδόπουλε? Σίγουρα. Και είμαι σίγουρος ότι είναι ο λόγος για τον οποίο και πολλές άλλες κοπέλες προβληματίζονται και δυσκολεύονται στο να καταγγείλουν ανάλογα περιστατικά. Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση και διέλυσε οποιαδήποτε την παραμικρή αμφιβολία θα μπορούσα να έχω για την αφήγηση της συγκεκριμένης κοπέλας είναι το γεγονός ότι την Παρασκευή το πρωί, σε δεύτερη συζήτηση που κάναμε για το περιστατικό που της συνέβη, και ενώ βρισκόμασταν σε κάποιο χώρο κοντά στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης όπου ήρθε να με επισκεφθεί, άνοιξε το κινητό της τηλέφωνο για να μου επιδείξει μηνύματα. Αυτό ήθελα να πούμε γιατί το συζητήσαμε και ενώ βλέπουμε την κοπέλα στα πλάνα, παρακαλώ κύριε Μουκάνη, γιατί βλέπουμε εικόνες αρχείου. Όχι, έχουμε την κοπέλα που μας μίλησε, σας παρακαλώ. Αυτά μόνο τα πλάνα. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε το εξής. Αυτό που συζητούσαμε στο τηλέφωνο την Παρασκευή, ότι ξαφνικά αυτή η κοπέλα άρχισε να χάνει συνομιλίες. Όχι μόνο από πλατφόρμες, αλλά και από προσωπικά μηνύματα στο κινητό της. Δηλαδή μηνύματα κανονικά, όχι πλατφόρμας μηνύματα. Θα διέγραψαν οι αποστολές δηλαδή. Τώρα θα μας τα πει. Είναι άγνωστο ποιος τα διέγραφε και ποιος έκανε επέμβαση εκείνη τη στιγμή στους λογαριασμούς της και στην ίδια τη συσκευή του κινητού της τηλεφώνου. Θα σας πω μόνο το εξής. Μισό λεπτό. Εάν δεν ήμουν παρόν για να το δούμε τα μάτια καθόλου, μου, θα το θεωρούσα... Δεν υπήρχαν καθόλου μηνύματα ή φαίνονταν ότι ήταν διαγραμμένα τα μηνύματα? Γιατί υπάρχει μια λειτουργία που μπορεί μιλούσαμε... να ακυρώσει την αποστολή ενός μηνύματος. Όχι, όχι, δεν μιλάει για τέτοια. Α, δεν μιλάει για τέτοια. Όχι. Δηλαδή, θα σας πω. Λέτε ότι κάποιος χάκαρε το κινητό και έσβησε. Κάτσε να μας πει. Ακριβώς. Σε αρχιοθετημένη συνομιλία του 2017, ναι, φεύγανε κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας μπροστά στα μάτια μας κομμάτια του διαλόγου. Μισό λεπτό. Κομμάτια τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ή να δημιουργήσουν εικόνα και τα το πνεύμα της συζήτησης. Κύριε... Και αυτό το οποίο... Κύριε Παπαδόπουλε, φεύγανε και τα μηνύματα της εντολέως σας ή φεύγανε μόνο τα μηνύματα τα οποία της είχαν αποστείλει? Ή έφευγε ολόκληρος ο διάλογος? Φεύγανε και μηνύματα της... Φεύγαν και μηνύματα της εντολέως μου και γινόταν ένα κοσκίνισμα της συζήτησης σε σημείο να απομείνει ένα κουφάρι διαλόγου το οποίο δεν είχε λογικό ιρμό και συνέχεια. Έμεινε μια συζήτηση του τύπου
τι ώρα θα έρθεις απόψε, και η απάντηση ήταν ναι, έφαγα μακαρόνια. Σας λέω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε το τι είχε απομείνει. Δηλαδή, οι διαγραφές ήταν δεν είχε λογική και από την πλευρά της κοπέλας που μιλάει και από την πλευρά του ανθρώπου που έστελνε. Συνέχεια. Αλλά δεν είναι μόνο σε πλατφόρμες και στο κινητού SMS. Τα μηνύματα, τα κανονικά. SMS. Δηλαδή, στέλνω SMS εγώ σε σένα, Δημήτρη, ακριβώς. Και ξαφνικά χάνεται η συνομιλία. Περίεργα πράγματα. Αυτό πώς συνέβη τώρα, εγώ δεν το ξέρω. Το κυριότερο είναι ότι αυτό συνέβαινε την ώρα που γινόταν η συνομιλία μας και άνοιγαν τα μηνύματα αυτά μπροστά στα μάτια μας. Ενδεχομένως ή επρόκειτο για μια τρομερή σύμπτωση μετά από 5 χρόνια κάποιος να διαγράφει παλιές συνομιλίες το συγκεκριμένο δεδομένο χρονικό σημείο εκείνη τη στιγμή, ή διαφορετικά κάποιος είχε γνώση και πρόσβαση στο να ξέρει ότι ανοίγονται αυτά τα μηνύματα εκείνη τη στιγμή. Οπότε δόθηκε το έναυσμα για να ξεκινήσει εκείνη τη στιγμή η διαγραφή. Η σύμπτωση αποκλείεται. Αυτό συνέβαινε μπροστά στα μάτια μας και μάλιστα. Ναι, αλλά το καταλαβαίνετε αυτό που συζητάμε. Γιατί λίγο τα βλέπουμε περιφερειακά. Συζητάμε ότι από τη στιγμή που έσκασε το συγκεκριμένο σκάνδαλο, άρχισαν να σβήνονται. Τόσα χρόνια υπήρχαν στο κινητό της κοπέλας. Τώρα είναι οι διαγραφές. Καταλάβατε τι λέω. Δεν υπάρχει θέμα σύμπτωσης. Δεν είναι σύμπτωση αυτή. Αυτό λέμε. Άρα η κοπέλα έχει στο κινητό της. Από το 2017 αυτά τα μηνύματα και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πάει στο δικηγόρο, βρίσκει, φαίνεται, εμείς την εντοπίζουμε την κοπέλα προδικηγόρου, εμφανίζεται στο δικηγόρο, δίνει τα στοιχεία και παρουσία του δικηγόρου ενώ είναι εκεί, άρα μπορεί και κάποιος να την παρακολουθεί, λέω εγώ, ή να παρακολουθεί το κινητό της που κινείται και που πηγαίνει, αρχίζουν και σβήνονται τα μηνύματα. Άρα ανακτώνται όλα αυτά. Ανακτώνται, ναι. Βέβαια. Ανακτώνται, αλλά είναι θέμα αυτό. Ναι. Είναι θέμα. Ευτυχώς αφήνουν ίχνη. Ήδη υπάρχουν σε μορφή screenshots. Εντάξει. Υπάρχουν τα αποδεικτικά στοιχεία, αλλά είναι πολύ σημαντική. Όχι, είναι πολύ σημαντική μεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε. Έτσι, γιατί είναι κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ξανασυναντήσει. Κατά τη διάρκεια ενός μια συνάντηση με το δικηγόρο της να σβήνονται ουσιαστικά τα μοναδικά αποδεικτικά στοιχεία τα οποία είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Κύριε Παπαδόπουλε, είπατε πριν φοβάται το κορίτσι αυτό. Τι φοβάται, για εξηγήστε το μας. Σε αυτό το κύκλωμα, τι υπάρχουν, δυνατοί επιχειρηματίες, υπάρχουν γνωστοί καλλιτέχνες. Γιατί φοβάται μια κοπέλα να καταγγείλει όσα έζησε? Κοιτάξτε, το ότι υπάρχουν δυνατοί επιχειρηματίες είναι δεδομένο και έχει γίνει ευρύτατα γνωστό. Ναι. Από εκεί και πέρα, μια καταγγελία τέτοιου είδους πάντα φέρει για το θύμα το βάρος της υποστήριξης της συγκεκριμένης καταγγελίας. Να. Βλέπετε άλλωστε με το θέμα που καλύφθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με το πρόσφατο θύμα, ότι υπήρξε και μια μερίδα του κόσμου που την αντιμετώπισε με μια κάποια δυσπιστία, όπως γενικά συμβαίνει. Ξέρετε, είναι λιγάκι περίεργο, το συναντάμε στην καθημερινή πρακτική. Βγαίνει κάποιος και καταγγέλει ότι τον κλέψανε και όλοι λένε ότι κρίμα, ο καημένος έπεσε θύμα κλοπής. Βγαίνει μια κοπέλα και λέει ότι την βίασαν. Και υπάρχει μια μερίδα κόσμου που λέει το ήθελε ή το προκάλεσε και η ίδια ή τα ήθελε και έμπλεξε σε αυτή την κατάσταση. Κύριε υπάρχει Παπαδόπουλε, μέχρι ένα βαθμό ένας κοινωνικός στιγματισμός. Ευτυχώς που έχουμε βαδίσει σε μια άλλη κοινωνία σιγά σιγά και γίνονται κάποιες πορείες για τη γυναίκα. Αλλά μην ξεχνάτε ότι εμείς οι γυναίκες πιο πολύ αμφιβάλλουμε για τις γυναίκες. Έτσι. Δηλαδή εμείς είμαστε αυτές που πρώτες σχολιάζουμε τη γυναίκα. Και αυτό καμιά φορά μπορεί να ξενίζει σε κάποιους, όμως είναι η αλήθεια. Αν έρθετε στο δικό μας τηλεφωνικό κέντρο και ακούσατε μερικές φορές τι λέει γυναίκα προς γυναίκα, θα καταλάβετε αυτό που λέω. Ευτυχώς όμως βελτιωνόμαστε, διορθωνόμαστε και γινόμαστε παραστάτες σιγά σιγά. Αυτή η πορεία που έγινε στο κέντρο της Αθήνας για την Γεωργία ήταν κάτι σημαντικό. Ναι. Αλλά πραγματικά εδώ βλέπουμε τώρα μια άλλη γυναίκα που φοβάται, που έχει την ίδια εμπειρία, που την αρκώνει, που τη σηκώνει, που βρίσκεται με ξεκούμποτα τα πάντα, που τον ρωτάει και λέει κάνε και πώς το ξεχνάς, που δεν συνέβη τίποτα, μπορεί εσύ να μην θυμάσαι κτλ. Φοβάται τον κοινωνικό στιγματισμό ή έχει δεχθεί και απειλές όλο αυτό το μεσοδιάστημα? Αυτό είναι σημαντικό να μας απαντήσετε. Όχι. Ναι, θα σας απαντήσω αμέσως. Απειλή ευθεία δεν έχει δεχτεί, βέβαια. Δεν έχει υπάρξει και άμεση αφορμή για να εκτοξευθεί σε βάρος της απειλής. Ξέρετε, άμα είναι πολλά τα θύματα, είναι δύσκολο να απειληθούν όλα. Η εξαφάνιση στοιχείων σαν πρώτο βήμα νομίζω ότι είναι πιο εύκαιρη, πιο εύκολη λύση για τον δράστη που θέλει να εξαφανίσει τα ίχνη του.
Μέχρι στιγμής δεν έχει δεχτεί απειλή και αυτό το καταθέτω, είναι αυτό το οποίο γνωρίζω μέχρι αυτό το σημείο. Ωστόσο, ενώ ήταν προβληματισμένη για το τι θα έπρεπε να πράξει, αυτό που τη συνέβη εκείνη τη στιγμή κατά τη συνομιλία μας, που ήταν ένας δεύτερος έμεσος αυτή τη φορά βιασμός, μια κατάφορη παραβίαση της προσωπικής της σφαίρας, ήταν αυτό που την όθησε στην τελική απόφαση να δημοσιοποιήσει την ιστορία της και να κάνει τη συγκεκριμένη καταγγελία. Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σήμερα βάλαμε το πρώτο στάδιο της κουβέντας. Θα επανέλθουμε σίγουρα, γιατί και με τον κύριο Σφακιανάκη είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε την κουβέντα σε σχέση με το πώς χάνονται τα μηνύματα. Βλέπετε, η κακοκαιρία όμως δεν μας επέτρεψε να έχει έρθει εδώ ο κύριος Σφακιανάκης, αλλά ούτε και με Skype να βγαίνει, καθότι οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Όμως καταφέραμε να έχουμε εσάς, να έχουμε την καταγγελία και να βάλουμε έτσι τη βάση των δεδομένων. Θα επανέλθουμε ενδεχομένως αύριο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε αμέσως μετά. Εμείς καταφέραμε και φτάσαμε σήμερα εδώ. Αύριο θα δούμε. Πάντως, τώρα ακολουθεί ο κύριος Γιώργος Ευγενίδης, έκτακτο δελτίο ειδήσεων του σταθμού, θα έλεγα έκτακτο δελτίο Θιέλης. Όλες οι αλήθειες από τον κύριο Ευγενίδη αμέσως τώρα.